Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε εμείς εδώ ενημερωτικά στην τηλεόραση Best και την εκπομπή Διάλογοι, συζητώντας πολιτικά, παίρνοντας τη σκητάλη από το Δελτίο Ειδήσεων, με μια σειρά από θέματα να έχουν ανοίξει. Ακούσατε και τις αναφορές των Ευρωβουλευτών για τα όσα βλέπουμε να συμβαίνουν και τις τελευταίες ώρες. Είχαμε τα όλα τα υπόλοιπα ζητήματα με Χρυσή Αυγή, κορονοϊό, και ήταν πλούσια, θα λέει κανείς, η επικαιρότητα αυτής της εβδομάδας. Ήρθε να προσθεθεί ξανά η Τουρκία και όλα αυτά να μας ανησυχούν σε ένα πλαίσιο που και η οικονομία παίζει τον δικό της καθοριστικό ρόλο και έχει να καταγράψει συνέπειες από την επέλαση της πανδημίας και όχι μόνο. Εμείς στην πολιτική μας απόψε έτσι διάσταση θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Να καλησπέρισουμε μαζί μας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Περικλή Μαντά. Καλησπέρα, κύριε Μαντά. Μαζί μας και ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΣΥΡΙΖΑ Λακωνίας, ο κύριος Σταύρος Αραχοβίτης. Καλησπέρα και σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Μαντά. Τελικά, τι γίνεται, πού φτάνουν οι κόκκινες γραμμές της χώρας μας, κόβει βόλτες στο όρο της ρέης και κάνει ό,τι θέλει η Τουρκία και εμείς απλά είμαστε θεατές? Κύριε Γανόπουλε, ποτέ δεν ήμασταν θεατές. Από την πρώτη στιγμή. Η χώρα μας, τόσο σε διπλωματικό επίπεδο όσο και σε επιχειρησιακό, έχει αντιδράσει και συνεχίζει να αντιδρά στις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και δείχνει, η πορεία των πραγμάτων δείχνουν ότι η Τουρκία πλέον έχει καταστεί ως η πλέον αξιόπιστη χώρα, τόσο σε επίπεδο διπλωματικό, μετά από τις συμφωνίες που υποτίθεται ότι είχαν επέλθει για την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών, και ενώ είχε δεσμευτεί ότι θα δώσει μια ημερομηνία έναρξης των διερευνητικών επαφών, ξεκίνησε πάλι την προκλητικότητα με την παράνομη ναύτεξη την οποία εξέδωσε και βεβαίως έχουμε καταστεί πλέον, τα πράγματα έχουν έρθει σε πολύ δυσκολότερη κατάσταση, εκτιμώ, από ό,τι ήταν εκεί που είχαμε σταματήσει πριν από ένα μήνα. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή αντέδρασε, τόσο σε διπλωματικό επίπεδο όσο και σε επιχειρησιακό. Είμαστε αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη η Σύνοδος Κορυφής, Πρωθυπουργός. Τόσο στο Συμβούλιο πριν του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όσο και στη Σύνοδο, θα θέσει ξανά τα ζητήματα που αφορούν φτάνει την προκλητική. Σας ρωτάω αν φτάνει αυτό, γιατί μόνιμα ακούμε μία υποδό κυρώσεων ή οτιδήποτε άλλο καταστάσεων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγο πολύ χάδια μοιάζουν αυτά στην όλη υπόθεση με την Τουρκία. Δεν έχουμε δει κάτι δραστικό μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, κύριε Καλλιόπουλε, αυτή τη στιγμή αυτό που φαίνεται στους τελευταίους μήνες της κρίσης, τι έχει φανεί, τι έχει αποδειχθεί. Έχει αποδειχθεί ότι μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, η οποία από την αρχή είχε μια σταθερή, ψύχρεμη στάση και συγκεκριμένη όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία, και αυτή τη στάση τη τηρεί κάτω-κάτω, και φαίνεται και η Τουρκία, η οποία συνεχώς προκαλώντας, με εκβιασμούς, με στρατιωτικές επιχειρήσεις, προσπαθεί να επιβάλλει παράνομες απαιτήσεις της. Η Ελλάδα τι έκανε, προσπάθησε και νομίζω ότι το έχει πετύχει αυτό και πλέον το έχουν αναγνωρίσει πάντες, αυτή την διένεξη, την υποτιθέμενη διένεξη μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, δηλαδή ότι έχουν δήθεν ένα πρόβλημα δύο γειτονικές χώρες, αυτή τη διένεξη την έκανε ευρωπαϊκό ζήτημα. Με την έννοια πια, ότι πλέον η Τουρκία με τη στάση της αφισβητεί κανόνες διεθνούς δικαίου, αφισβητεί το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και βέβαια οι προκλήσεις της δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα όρια της φαλοκρηπίδας, έχουν να κάνουν με μια πολιτική στρατηγική που έχει αναπτύξει η Τουρκία, η οποία δεν ξέρουμε που μπορεί να σταματήσει και σε επίπεδο Ευρώπης. Αυτό νομίζω έχει αναγνωριστεί από το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε πετύχει στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής να υπάρχουν σε συμπεράσματα συγκεκριμένα πράγματα που καταδικάζουν τη στάση της Τουρκίας και την οριοθέτηση για τις επόμενους δύο μήνες μέχρι τον Δεκέμβριο, έτσι ώστε η Τουρκία να πρέπει να συμμορφωθεί με βάση τις. Να σταματήσει επί της ουσίας τις προκλήσεις, προκειμένου για να αξιολογηθούν για το να τα μπουν κυρώσεις. Και βέβαια, σήμερα, επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό πάντα για τις κυρώσεις, στο Σύνοδο Κορυφής που συμμετέχει ο Πρωθυπουργός, εκεί είναι προφανές ότι θα θέσει ένα ζήτημα ότι πρέπει όλα αυτά πλέον να έρθουν πολύ πιο κοντά σε χρόνο. Ναι. Γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε το Δεκέμβριο, εφόσον η Τουρκία συνεχίζει την προκλητική της στάση. Εγώ να τα κατανοήσω. Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία δεν αλλάζει ρότα και πηγαίνει όλο ένα και πιο προκλητικά, κύριε Χαροβίτη. Πώς θα απαντούσε και πώς πρέπει να απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση? Να δούμε τη στάση της Τουρκίας όμως και να δούμε αν φτάνει η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. Εχθές είχαμε το πρωτοφανές φαινόμενο να παρεμποδίσει τη διέλευση από τον αέριο χώρο της του αεροσκάφους του κυρίου Δένδια. Για 20 λεπτά γύρισε πίσω το αεροπλάνο του κυρίου Δένδια. Καταλαβαίνετε, ο Υπουργό Εξωτερικών που γύριζε από την επίσκεψή του στο Ιράκ. Καταλαβαίνετε σε ποιο μέγεθος φτάνει την πρόκληση η Τουρκία. Δεύτερο. Είναι η δεύτερη φορά που το Oruç Reis βγαίνει στο Αιγαίο, μαζί αυτή τη φορά με ένα γεωτρύπανο το οποίο θα κάνει διέλευση μέσα από την παράνομη ναύτεξ, μαζί με πολεμικά σκάφη. Όλα αυτά
κάνουν βόλτες στο Αιγαίο από τον Αύγουστο, βγαίνουν όταν είναι να συζητηθεί ένα θέμα στη Σύνοδο Κορυφής και ξαναβγαίνουν στο Αιγαίο πάλι την επόμενη μέρα. Η Τουρκία προκαλεί διαρκώς, προκαλεί στην Κύπρο, προκαλεί, συμμετέχει στη διένεξη στο Αζερμπαϊτζάν, στην περιοχή του Νακόρνο Καραμπάχ. Βλέπουμε ότι η Τουρκία είναι ο ταραχοποιός στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και όχι μόνο. Το ότι στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής δεν υπήρχε ούτε καν η λέξη κυρώσεις μέσα, δείχνει το πόσο η Ευρώπη αλλά και η ελληνική κυβέρνηση πόσο χαλαρά θα έλεγα αντιδρούν. Εδώ χρειάζεται να κλιμακώσουμε και εμείς την αντίδραση. Δεν είπε κανένας να φτάσουμε σε θερμό επεισόδιο, αλλά σε διπλωματικό επίπεδο να φύγουμε από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Αμερικής που θεωρείται δεδομένη η στάση μας και να αναζητήσουμε συμμαχίες προς Ανατολάς και προς την Κίνα, να βρούμε γέφυρες με την Ρωσία, να βρούμε τα σημεία που μας ενώνουν όπως τα συμφέροντά μας με τη Ρωσία αυτή τη στιγμή ταυτίζονται με τις Αρμενίας, να βρούμε τις γέφυρες έτσι ώστε να δείξουμε στην Τουρκία ότι ασκούμε μια πολυδιάστατη πολιτική. Αυτό που λείπει δηλαδή από αυτή την κυβέρνηση είναι το να δείξει ότι μπορεί να ασκήσει μια πολυδιάστατη πολιτική. Ναι. Το να παρακαλάμε την Γερμανία να βάλει τη λέξη κυρώσεις και να μην τη βάζει η Γερμανία σε ένα συμβούλιο ή να κάνει τριμερή μεταξύ Τουρκίας, Άγκυρας, Βρυξελών και Βερολίνου να γίνεται τριμερή συζήτηση χωρίς να συμμετέχει η Ελλάδα και άντε χωρίς να συμμετέχει η Ελλάδα να το κατανοήσει κάποιος ή να το δικαιολογήσει ότι συζητάνε προσπαθώντας να βάλουν μυαλό στην Τουρκία. Χωρίς να μας ανακοινώνονται τα αποτελέσματα και η ατζέντα του διαλόγου, αυτό μας κάνει να ανησυχούμε. Ναι. Σήμερα όμως εσείς είπατε για άμεση επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Είναι μία πίεση. Ναι, βεβαίως, πρέπει να κλιμακώσει η κατάσταση. Όχι, γιατί δεν ή τουλάχιστον σε μια ένταση της κατάστασης. Άσχετα αν είναι αναφέρει το δικαίωμά μας. Σε επίπεδο ρηματικής διακήρυξης, σε επίπεδο άσκησης πολιτικής πίεσης, πρέπει να χρησιμοποιήσεις όλα τα όπλα. Ακόμα και την απειλή της επέκτασης στα 12 μίλια. Βεβαίως. Απλά θα λέει κάποιος γιατί δεν το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην. Ο ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πω, είχε ήδη ετοιμάσει τη συμφωνία στο Ιόνιο, προχωρούσε στην Κρήτη και πήγαινε προς Ανατολάς. Είχε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Τώρα όμως που έχουμε αυτές τις προκλήσεις, και να σας θυμίσω ότι όταν αντίστοιχα είχαμε την ίδια κρίση, αντίστοιχη κρίση με σκάφος ερευνητικό στο Αιγαίο, το 2018 είχε αντιδράσει τελείως διαφορετικά. Ωραία, έτσι. Κύριε Μαντά, δεν είναι ίδιες οι συνθήκες, αλλά. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτά που ο κύριος Αρχοβίτης. Η ένταση δεν είχε κλιμακωθεί ποτέ μέχρι τότε. Παρακαλώ. Τα οποία. Γιατί νομίζω ότι έθεσε κάποια ζητήματα. Κοιτάξτε, κύριε Κανέλοπουλε, από την πολιτική του ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, στην πολιτική μέσα στον πανικό αυτή τη στιγμή να πάμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, απέχει τεράστιο δρόμο. Έτσι, ας μην γελιόμαστε και τουλάχιστον να μπορούμε να μιλάμε σε μια πραγματική βάση. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ πίστευε ότι η επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων είναι κάτι απλό, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως διπλωματικά υπέρ μας έναντι της Τουρκίας, θα το είχε κάνει 4,5 χρόνια. Όμως δεν το έκανε. Είναι προφανές ότι είναι αναφέρει το δικαίωμα της πατρίδας μας αυτό να γίνει. Και όταν κριθεί σκόπιμο από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι διαπραγματεύονται σε διπλωματικό επίπεδο, γνωρίζουν την κατάσταση, προφανώς και θα προχωρήσει. Δεν διστάζουμε να το κάνουμε, όπως και δεν διστάσαμε εν μέσω κρίσης να προχωρήσουμε την επέκταση προς το Ιόνιο και να κάνουμε και άλλες ενέργειες που για πάρα πολλά χρόνια τα συζητούσαμε και φοβόμαστε να τα κάνουμε, μην τυχόν πει κάτι η Τουρκία. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ας ξεκαθαρίσουμε επιτέλους και να μπορέσουμε να μιλάμε σε πραγματική βάση. Δεύτερον, αυτό που έχει να κάνει με τη διπλωματική μας. Το να ανοίξουμε τα διπλωματικά μας φτερά και σε άλλες χώρες. Κοιτάξτε, το βασικό αυτή τη στιγμή, και το γνωρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και φαντάζομαι ότι θα πρέπει εδώ να συμφωνήσουμε σε αυτό, το βασικό είναι να αναδείξουμε ότι το ζήτημα αυτό δεν αφορά το πρόβλημα Ελλάδα-Τουρκία. Αφορά πρόβλημα Τουρκία με ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι που έχουμε πετύχει η μεγάλη διπλωματική μας επιτυχία αυτή τη στιγμή. Το αν αντιδράει η Γερμανία ή το πόσο αντιδράει η Γερμανία ή το πόσο θέλουν κάποιες χώρες να μπουν κυρώσεις στην Τουρκία, αυτό είναι ένα ζήτημα, βεβαίως μπορούμε να το εξετάσουμε. Αλλά θα πρέπει όμως για να αποκαταστήσουμε την πραγματικότητα και την αλήθεια να πούμε ότι στην τελευταία σύνοδο υπήρχε στα συμπεράσματα της συνόδου υπήρχε συγκεκριμένη δέσμευση η οποία έλεγε ότι στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου
δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο, τους επόμενους δύο μήνες, έδινε προθεσμία στην Τουρκία να επανέλθει στις διαδικασίες, να σταματήσουν οι προκλήσεις, να επανέλθει στο διάλογο, στις ερευνητικές επαφές, στη βάση αυτών που ήθελε η Ελλάδα. Και εφόσον λοιπόν εκεί να αξιολογηθεί η στάση για τις κυρώσεις. Είναι προφανές ότι αυτά. Ακούστε με λίγο. Μου κάνει εντύπωση πάντως που δεν υπάρχει μια εθνική στρατηγική ενιαία. Προφανώς, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω λοιπόν. Είναι προφανές ότι αυτά πρέπει να έρθουν πιο γρήγορα, το είπα και στην αρχή, αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία στρατηγική. Η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα διπλωματικό μαραθώνιο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, σε όλα τα επίπεδα. Να μην, αν θέλετε, σε εισαγωγικά λαϊκίζουμε με τα ζητήματα των ναυτικών μιλίων. Γνωρίζουμε όλοι πόσο δύσκολο και πόσο καίει αυτό το θέμα. Το γνωρίζουμε όλοι. Και να μην μιλάμε μέσα, όταν είμαστε ακριβώς μέσα στο πρόβλημα, στον πυρήνα του προβλήματος, να συζητάμε για πράγματα τα οποία είναι προφανώς ότι θα υπάρξουν ζητήματα. Είπατε για δεύτερη φορά τα αποτελέσματα της προηγούμενης συνόδου. Όπου τι έκανε στην πραγματικότητα, κλώτησε τον Τενεκεδάκη παρακάτω στο Δεκέμβρη. Ένα. Και δεύτερον, ακόμα και σε αυτό δεν αναφέρει καν τη λέξη κυρώσεις. Εγώ θα σας θυμίσω όμως και κάτι άλλο. Ότι και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Μα ο κύριος Μπορέλ έχει καταθέσει κατάλογο κυρώσεων και δεν έχω πει κατάλογο κυρώσεων, αλλά δεν γίνεται αναφορά πουθενά. Μα προφανώς, γιατί έδωσαν. Ούτε... Μα σας εξήγησα πώς έγινε. Ναι. Δόθηκε η αναβολή για τη σύνοδο του Δεκεμβρίου. Δεν αναφέρεται ότι στη σύνοδο του Δεκεμβρίου μπορεί να ληφθούν και κυρώσεις. Αναφέρεται ότι θα αξιολογηθεί η στάση τη Τουρκία. Προφανώς. Θα αξιολογηθεί τι σημαίνει απλά ξολοκλωτσάνο και παρακάτω. Αξιολογείται και κρίνεται αναξιόπιστη. Αυτό είναι μεγάλο όπλο, κύριε Ρακουβίτη, και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε εθνικά αυτό. Αυτή τη στιγμή αξιολογείται η Τουρκία και δείχνει αναξιόπιστη. Εσείς δηλαδή είστε και αυτό θα πρέπει. Με την αντίδραση της Ελλάδας. Δηλαδή, τι θέλετε. Στην κυβέρνησή σας. Εσείς για πείτε μου την πρότασή σας. Να βομβαρδίσουμε το Όρους Ρέις, πείτε. Μισό λεπτό. Πείτε το να το βομβαρδίσουμε. Αυτή είναι η αντίδρασή μας. Επιτρέψτε μου, γιατί ένα μεγάλο μέρος του κόμματός σας. Ξέρετε καλά ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από αυτή τη χαλαρή αντίδραση της κυβέρνησης μέχρι τώρα. Εσείς, ή δεν είναι έτσι. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα το κόμμα το μέρος. Τυχαίνει να το γνωρίζω από τα δημοσιεύματα φιλικών προς εσάς εφημερίδων. Η κυβέρνηση εκφράζεται από τους υπουργούς και από τον πρωθυπουργό. Αυτό ας το κρατήσει τη γνώμη σας, σεβαστή απόλυτα, ας το κρατήσει όμως και ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας και ο πολίτης. Έτσι, ο οποίος διαβάζει φύλλα προσκύμενες προς εσάς εφημερίδες που εκφράζουν χώρους και δεν είναι καθόλου ικανοποιημένες. Θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Με τη συμφωνία με την Αίγυπτο, όπου έχει μειωμένη επίρρεια των νησιών, σε κάποια με κατοίκους επάνω έχει μηδενική επίρρεια. Αυτό είναι νίκη της διπλωματίας, της ελληνικής διπλωματίας, που το πανηγυρίζουμε, ενώ όλος ο πολιτικός κόσμος από όλα τα κόμματα, που βρίσκονται και κοντά σας ακόμα και έχουν βάλει πλάτη σε πολλά, δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι και σας άσκησαν ιδιαίτερη κριτική. Έτσι. Άρα αυτά τα δείγματα της χαλαρής εξωτερικής πολιτικής, το ότι βασιζόμαστε περισσότερο στους Γερμανούς να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, το ότι κάνουμε εξοπλισμούς, συμφωνίες εξοπλισμών με τους Γάλλους για να κερδίσουμε, να εξαγοράσουμε στην πραγματικότητα την υποστήριξή τους, νομίζω ότι δεν είναι μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και δεν είναι σε κάθε περίπτωση το μήνυμα που παίρνει η Τουρκία. Και αυτό το βλέπουμε εκ των αποτελέσματος. Η Τουρκία αποθαρρύνεται ανοχής και κατευνασμού και να περάσουμε σε μια πιο επιθετική γραμμή. Να σας πω κάτι. Δηλαδή μπορούμε να ξεφύγουμε από τη διπλωματία, αυτό θέλω να πω, και να περάσουμε σε κάτι άλλο. Σαφώς όχι, αλλά να ξέρετε ότι και η αποτροπή είναι διπλωματία. Δεν είπε κανένας χρήση βίας, αλλά η αποτροπή είναι και αυτή διπλωματία. Η απειλή της επέκτασης των 12 μιλίων είναι και αυτή διπλωματία. Έτσι, τη συμφωνία με την Ιταλία. Δεν το έχει πάρει κανένας από το τραπέζι την επέκταση. Όχι, αλλά δεν τέθηκε ποτέ και σαν σοβαρή πρόταση. Μα πώς, έτσι, θεωρητικά. Τι νόητε σαν σοβαρή. Κύριε Ρακοβίτη, δεν νόητε σαν σοβαρή. Είναι σοβαρή αντιμετώπιση αυτή του κυρίου Τσίπρα να βγαίνει και να λέει ότι επεκτείνεται τώρα σε 12 ναυτικά μίλια. Καταλαβαίνετε ότι η πρόταση αυτή και μάλιστα από την πλευρά της αντιπολίτευσης είναι ένα διαπραγματευτικό όπλο στα χέρια της κυβέρνησης, αν θέλει να το αξιοποιήσει. Κύριε Ρακοβίτη, κατηγορείτε τη Γερμανία. Ότι δεν υποστηρίζει τα ελληνικά επιτρέψτε συμφέροντα. Επιτρέψτε μου να σας πω μια κουβέντα. Έχετε την τύχη να έχετε ως αντιπολίτευση μια υπεύθυνη αντιπολίτευση χωρίς κραυγές και χωρίς λαϊκισμούς. Και βλέπουμε ότι δεν το εκμεταλλεύεστε. Κάνετε μικροπολιτική αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση, έτσι, σαν να είναι το πρόβλημά σας ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι έτσι.
Ωραία. Ολοκληρώστε, κύριε Μαντάκη, για να πάμε και στα υπόλοιπα ζητήματα. Κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ τη Γερμανία και τη στάση τη απέναντι στι κυρώσει με την Τουρκία και τη φιλοτουρκική τη στάση. Και αναρωτιέμαι, η Ευρωπαϊκή Αριστερά ή το κόμμα των Ποντέμος που διοικούν στην Ισπανία, η Ευρωπαϊκή Αριστερά, το κόμμα που, η ευρωομάδα που ανήκεται, έχει πάρει δημόσια θέση για την Τουρκία και για τη διένεξη αυτή που υπάρχει? Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μέσω του Βέμπερ, το επικεφαλής της, βγήκε και είπε εναντίον της Τουρκίας να σταματήσει προκλητικότητα. Εσείς, το κόμμα σας, η ομάδα σας, που επίσημα θέση έχετε πάρει υπέρ της, έχουν πάρει υπέρ της χώρας μας σε αυτή τη διένεξη. Βεβαίως δεν έχουν πάρει, δυστυχώς. Θα σας πω. Δυστυχώς και δεν έχουν πάρει. Λοιπόν, όταν εμείς. Έχουμε την τύχη σαν χώρα να έχουμε αντιπρόεδρο. Εγώ σας λέω για την Ευρωπαϊκή Αριστερά στην οποία συμμετέχει. Αφήστε τον κύριο Παπαδημούλη. Λοιπόν, ότι εκεί πρέπει να καταλήξουμε. Γιατί και εγώ είμαι ένας από τους ανθρώπους που απεχθάνω με τον λαϊκισμό. Έτσι. Όπως φαντάζομαι και ο κύριος Αραβοβίτης, με τον οποίο έχουμε. Ακριβώς, γιατί έχουμε ξανασυζητήσει και πραγματικά τον εκτιμώ. Επειδή λοιπόν φαντάζομαι ότι όλοι απεχθανόμαστε τον λαϊκισμό, γιατί ο λαϊκισμός είναι κάτι το οποίο μας οδήγησε σε πάρα πολλά δεινά τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που απαιτείται από όλους μας είναι να στοιχηθούμε σε μια εθνική γραμμή, ναι, για αυτή την κατάσταση. Είναι προφανές και ενημερώνονται. Θέλετε να επιδιώξετε μια εθνική εξωτερική. Είναι προφανές και ενημερώνονται. Απλά αυτές οι εθνικές γραμμές και αυτή η, αν θέλετε, η εθνική ενότητα που πρέπει να επιδείξουμε, δεν μπορεί να δυναμητίζεται με δηλώσεις τύπου τώρα επέκταση ναυτικών μιλίων στα 12 ότι αποτελεί και ένα μοχλό γιατί ότι αυτό ακούγεται καλά στα αυτιά των πολιτών. Ακούγεται καλά, κύριε Κανελόπουλο, στον πολιτών. Εγώ μιλάω με τους πολίτες. Ακούστε. Έτσι, και πριν ο κόσμος... από λίγο ο κύριος Κίρτσος, φιλοξενούμενος στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων, είπε ότι ίσως και η άποψη της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να αποτελεί ένα μοχλό πίεσης προς την κατεύθυνση. Αυτό σας είπα μόλις πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Έχετε την τύχη να έχετε μια αντιπολίτευση που δεν λαϊκίζει, mm-hmm. που είναι υπεύθυνη, που ακολουθεί την εθνική γραμμή στο εξωτερικό, όπως δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία με την περίπτωση του μακεδονικού ζητήματος. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που έφερε τη συμφωνία ακριβώς επάνω στη γραμμή, την εθνική γραμμή, ακριβώς επάνω στην εθνική γραμμή του Καραμαλή, ακόμα και όπως διαμορφώθηκε τουλάχιστον στο Βελιγράδι από τον κύριο Καραμαλή, όπως πολλά στελέχη σας σε μη δημόσιες τοποθετήσεις τους παραδέχονταν ότι πράγματι ήταν η μόνη λύση, έχετε την τιμή να μην έχετε αυτή του είδους την αντιπολίτευση. Η πίεση, και πολύ σωστά τοποθετήθηκε ο κύριος Κίτσος, η πίεση από την αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή σε πιο προωθητικές κινήσεις μπορεί να αποτελέσει όπλο στα χέρια σας. Αξιοποιήστε αυτό το εκτιμώ όμως ότι η κατάσταση, ο πολιτικός χρόνος δεν είναι ο ίδιος, ούτε διακυβεύονται τα ίδια πράγματα σε σχέση με αυτά που διακυβεύονται τώρα, με την κρίση που έχουμε με την Τουρκία, σε σχέση με αυτά που είχαμε με τις πρέσπες. Μην κλείνετε ποτέ πόρτες οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν διέξοδο. Όχι, πόρτες δεν κλείνουμε ποτέ και νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι δεν κλείνουμε πόρτες. Πάμε όμως πάντως στις πόρτες δεν κλείνουμε ποτέ. Κλείσαμε στην εγκληματική οργάνωση Χρυσής Αυγής. Και κύριε Αραχοβίτη, τι σηματοδοτεί αυτή η καταδίκη? Κατά πρώτον, σηματοδοτεί απόφαση του δικαστηρίου, σηματοδοτεί την ταύτιση μιας δικαστικής απόφασης με το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Πρώτον, το βλέπουμε ότι ο κόσμος περίμενε μια τέτοια απόφαση. Είχε περάσει στη συνείδηση του κόσμου ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση, μια ναζιστική εγκληματική οργάνωση και περίμενε την παραδειγματική τιμωρία. Τα χέρια των προτετίων, εκτός από τον ίδιο τον δολοφόνο, είναι βαμμένα με αίμα είτε μεταναστών, είτε του Παύλου του Φίσα, είτε άλλων ανθρώπων. Είναι μια εγκληματική οργάνωση, την οποία όμως, και εδώ πρέπει να πούμε την όλη ιστορία, εξέθρεψε το πολιτικό σύστημα το 12, μετά το 10, όταν άρχισε να φτωχοποιείται με τα μνημόνια η ελληνική κοινωνία, φούσκωσε τη Χρυσή Αυγή σαν μία φούσκα, σαν ένα σάκο, σαν ένα αερόσακο, για να μην ριζοσπαστικοποιηθεί αυτός ο κόσμος, να μην στραφεί προς τα αριστερά, να πάει σε μια φούσκα προς τα δεξιά και να λειτουργήσει αργότερα, όπως έγινε το 2019, σαν δεξαμενή, σαν συγκοινωνούντα δοχεία.
αυτούς τους ψηφοφόρους δηλαδή που ήταν αγανακτισμένοι, που ήταν θυμωμένοι, που ήταν, δεν ήταν ναζιστές οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής. Ναι, αλλά ούτε μπορούμε να τους κατατοπίσουμε ή να τους εντοπίσουμε σε ένα ακροδεξιό πλαίσιο. Γενικά ήταν σε μια κατάσταση, όπως είπατε και εσείς, φτωχοποίηση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν φαντάζομαι ότι μπαίνουν ταμπέλες στους πολίτες. Όχι στους πολίτες, το ξαναλέω. Ναι, για τους πολίτες μιλάω. Για τους ψηφοφόρους. Αυτοί οι πολίτες λοιπόν είτε παραπλανήθηκαν, είτε σπρώχτηκαν προς την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, αποκρύπτοντας, θυμάστε όλοι, πώς το πολιτικό σύστημα, συγκεκριμένοι πολιτικοί και δημοσιογράφοι, μεγαλοδημοσιογράφοι, χάιδευαν τη Χρυσή Αυγή και μάλιστα δημοσιογράφοι που σήμερα είναι και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, έλεγαν ότι με μια Χρυσή Αυγή σοβαρή θα μπορούσαμε και να συνεργαστούμε. Μέχρι και αυτό εξέφραζα. Για να ακούσω μια άποψη από τον κύριο Μαντάκη, θα τη συζητήσουμε την κατάσταση. Πάντως, η πρώτη απόφαση ήρθε από τον κόσμο και έδιωξε τη Χρυσή Αυγή από τη Βουλή. Αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι ακούω πάρα πολλούς πολιτικούς να μιλούν για τη Χρυσή Αυγή το τελευταίο διάστημα και να σχολιάζουν την απόφαση της Χρυσής Αυγής. Και όλοι δεν σταματάνε στο να σχολιάζουν το θετικό της υπόθεσης. Μπαίνει και ένα αλλά. Όλοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο είτε να καπηλευθούν, ας πούμε, τον αγώνα όλων αυτών για το που έχει κάνει το κόμμα τους, που έχουν κάνει οι ίδιοι πιθανόν, να κατακρίνουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Ούτε σε αυτό δεν μπορούμε να είμαστε ενωμένοι. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Η απόφαση αυτή είναι μια τιμιγορία, η οποία επί της ουσίας βάζει τέλος σε μια τραυματική περίοδο για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας. Και σε αυτό πρέπει να συμφωνούμε όλοι. Προφανώς. Η ιστορία τώρα, το πώς φτάσαμε εδώ. Η ιστορία φτιάχνεται από πραγματικά γεγονότα. Ούτε από δημόσιες δηλώσεις κάποιων βουλευτών που αποτελούν μια μικρή μερίδα σε ένα πολιτικό κόμμα, ούτε από δηλώσεις πολιτικών προσώπων, και ακόμη και από τους πολίτες, οι οποίοι έχουν μια δύναμη με την ψήφο τους που εκφράστηκαν τον Ιούλιο του 2019. Η ιστορία λοιπόν γράφεται από γεγονότα και από ηγέτες και ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πράξη τα γεγονότα αυτά. Και η ιστορία λοιπόν έχει γράψει ότι η δίκη της Χρυσής Αυγής για εγκληματική οργάνωση ξεκίνησε επί Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά και ολοκληρώθηκε επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Τώρα, Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα λοιπόν τα υπόλοιπα, το τι έλεγε κάποιος δημοσιογράφος, τι λέγανε οι εφημερίδες, τι έλεγε ένας βουλευτής, τι έλεγε ένας πολιτικός, τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ή τι κάνανε οι υπόλοιποι, νομίζω λιγότερη σημασία έχουν. Και αυτό το αποτέλεσμα, εφόσον όλοι λοιπόν. Αν στο δικαστήριο δεν μπορεί να γίνει κολυμπή, θα είναι ψηλό για όλο το πολιτικό σύστημα. Προφανώς. Να συμφωνήσουμε. Άρα λοιπόν, ας μην ψάχνουμε να βρούμε ποιος βοήθησε περισσότερο, ποιος βοήθησε λιγότερο. Έχουμε πολλή κουβέντα να κάνουμε πάνω σε αυτό. Και θα αρχίσουμε να συζητάμε για ζητήματα που γίνανε 4,5 χρόνια, που δεν βρίσκαμε αίθουσες, που δεν βρίσκαμε 1,000 πράγματα. Έτσι, για να γίνει δίκη. Ή το πόσο βοήθησε η Χρυσή Αυγή στην πορεία των 4,5 ετών τη διακυβέρνηση Τσίπρα. Τι εννοείται? Εννοώ ότι μαζί με τη Χρυσή Αυγή ψηφίζανε σημαντικά. Εδώ κάνετε λάθος. Όχι, δεν κάνω καθόλου λάθος. Δεν κάνω καθόλου λάθος. Εδώ τα επίσημα στοιχεία. Ο κύριος Βούτσης ως πρόεδρος της Βουλής είχε κάνει την περίφημη δήλωση. Είχε κάνει την περίφημη δήλωση ως πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Ως πρόεδρος της Βουλής δεν είχε κάνει την περίφημη δήλωση για τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Βάλτε μια ανατολή λοιπόν, για να λοιπόν, σας πω. Έτσι, με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής υπερψήφισαν πολλά σημαντικά νομοσχέδια τα οποία φέρνατε και στηριχθήκατε εκεί για να περάσετε. Ψευδές. Γιατί άρα, λοιπόν, γι' αυτό δεν ήθελα λοιπόν. Όχι, κύριε Μαντά, γι' αυτό είπα στην αρχή. Ωραία, αλλά ακούσω τον κύριο Μαντά. Όχι. Αυτό πρέπει να απαντηθεί. Με συγχωρείτε δηλαδή, γιατί αν θεωρηθεί αγένεια, αλλά αυτό είναι μια ζωντανή συζήτηση. Φαντάζομαι ότι δεν είναι σκόπιμο αυτό που κάνετε. Μάλλον δεν έχετε σωστή πληροφόρηση. Να σας πω λοιπόν. Με τα στοιχεία που έδωσε η Βουλή τώρα. Έτσι, με προεδρία κ. Τασούλα. Η ταύτιση ψήφου Νέας Δημοκρατίας Χρυσής Αυγής ήταν 65%. Ψήφισαν όχι στο μισό λεπτό. Μην μου λέτε για τα νομοσχέδια τη καθημερινότητα. Πείτε μου για τα σοβαρά. Γι' αυτό θα σας πω. Για τα σοβαρά πείτε μου. 65 λοιπόν της 100, Νέα Δημοκρατία Χρυσή Αυγή ψήφισαν το ίδιο. 8,5% ήταν η ταύτιση με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. 8,5%.
65 με τη Νέα Δημοκρατία, 8,5 με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μην για αποκατάσταση. Μεταξύ μας μιλάμε, είμαστε και δύο βουλευτές. Αυτό. Την κυρία Θάνου για πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Λέμε, η κυρία Θάνου. Μιλάμε με ειλικρίνεια κυρία και να μην παραπλανούμε το λαό. Η κυρία Θάνου, ποιος την ψήφισε για να γίνει πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού που ήταν τόση μεγάλη επιθυμία του κυρίου Τσίπρα. Ποιος την ψήφισε. Δεν έγινε με ψήφο. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν την έβγαλε με πραξικόπημα. Κρίθηκαν στα δικαστήρια και δικαιώθηκε ο κύριος Γεωργιάδης. Ωραία. Θα δούμε σας στο λέω λοιπόν, δικαστήριο. Βγήκε η κυρία Θάνου, πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που ήταν η μεγάλη επιθυμία του κυρίου Τσίπρα με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Βγήκε. Βγήκε. Το 65%. Πήγατε να περάσετε την απλή αναλογική με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Ρίξατε την κυβέρνηση Σαμαρά που δεν ψηφίσατε πρόεδρο της Δημοκρατίας με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Όχι, αυτά είναι. Λεπτό, ακούστε λεπτό, με λίγο. Μην λέμε στον κόσμο για το 65% για το 8, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στο σύνολο των νομοσχεδίων αυτών που ψηφίζουμε, και εσείς αν δεν θέλατε να κάνετε αντιπολιτευτικό διάλογο, θα μπορούσατε να τα είχατε ψηφίσει. Τα πιο σοβαρά ζητήματα της διακυβέρνησής σας τα κάνατε παρέα με ψήφους της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, το ότι ο κύριος Σαμαράς επέλεξε να κατεβάσει τον κύριο Δήμα τρίτη φορά, ενώ ήξερε ότι δεν πρόκειται να περάσει, όχι μόνο με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ. Δήμας είχε κάνει δήλωση ότι δεν θέλω τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Ναι. Το θυμάστε. Ναι, είχε κάνει δήλωση ότι δεν θέλω τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Έχει κάνει μια αντίστοιχη δήλωση. Καθίστε ένας... μισό λεπτό. Για να άρα λοιπόν την κυβέρνηση Σαμαρά την έριξαν οι ίδιες οι επιλογές της. Τελεία. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ο ΜΥΡΙΖΑ. Okay. Οι επιλογές της. Δεν την έξα επιλογές, διαφωνώ σε αυτό. Δηλαδή. Όχι, δεν πειράζει. Να διαφωνείτε, καλό είναι, δεν κάνω. Για την κυρία Θάνου. Η κυρία Θάνου διορίστηκε ως πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Την κατήργησε με πραξικοπηματικό τρόπο ο κύριος Γεωργιάδης, με τροπολογία φωτογραφική που έφερε στη Βουλή και εκκρεμεί απόφαση στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αλλά ξαναλέω. Γιατί δικαιώθηκε. Θα το δούμε στα ευρωπαϊκά. Δικαιώθηκε ως προς τους τύπους, όχι ως προς την ουσία. Ως προς τον τύπο δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε ως προς την πράξη. Ως προς τον δικαιώθηκε τύπο. Ως προς τον τύπο. Λοιπόν, εγώ θέλω 65% λοιπόν ταύτιση ψήφου Νέα Δημοκρατία Χρυσή Αυγή. Συμφωνούσατε σχεδόν σε όλα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα παρακάτω μια καταδίκη ως εγκληματική οργάνωση. Ναι. Και φαντάζομαι, κύριε Ραχοβίτη, ότι και εσείς συμφωνείτε ότι δεν μπορεί να επιτραπούν πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες να επηρεάζουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τη δημοκρατία. Προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να συμφωνήσετε τα κόμματα. Συμφωνούμε. Γιατί αν εκτραφούν ξανά τέτοιες καταστάσεις που με ο λαϊκισμός θα κυριαρχεί, ενδεχόμενα και τα κενά του ίδιου του πολιτικού συστήματος δημιουργήσουν μια τέτοια εικονική πραγματικότητα στους ίδιους πολίτες, να έχουμε ακόμα χειρότερες καταστάσεις. Και μπροστά μας έχουμε είτε, όπως είπαμε, εθνικά θέματα, κορονοϊούς, οικονομίες και άλλα πολλά. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά για να φτάσουμε στο διατάφτα, να φτάσουμε να συμφωνήσουμε, δεν θα περάσουμε από κολυμβήθρα του ΛΟΑΜ, που πολύ σωστά είπατε εσείς, την απόφαση του δικαστηρίου. Όλο το πολιτικό σύστημα. Δεν θα ξεχάσουμε ποιοι συνεργάστηκαν με στελέχη της Χρυσής Αυγής και σε τοπικό επίπεδο, παρόλο που είχαν αντιδράσεις. Ποιοι ήταν αυτοί που τους χάιδευαν, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι τους κάλυπταν, ποιοι ήταν αυτοί που έστειλαν σε δίκη τη Χρυσή Αυγή στην 53η δικογραφία, κύριε Μαντά. Έστειλε η κυβέρνηση Σαμαρά τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή στην 53η δικογραφία. Μην το λέτε. Αυτό που σας λέω. Ήταν 33η καταρχήν, 33 ήταν οι δικογραφίες. Και αυτό που έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά. Ήταν 33. Λοιπόν, και αυτό που έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά δεν ήταν ότι. Δεν αλλάζει την ουσία. Όχι, κάντε λάθος. Επιτρέψτε μου άλλη μία πρόταση. Άλλο ένα μπούλετ. Μην παραπλανάμε τον κόσμο. Δεν παραπλανάω κανένα γεγονότα. Αυτό που έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά ήταν ότι συνένωσε τις 33 δικογραφίες και στοιχειοθέτησε την εγκληματική οργάνωση. Γιατί άφησαν ήταν η δολοφονία του Φίσα, που είχαν πλέον τα ακράδαντα στοιχεία για να κατηγορηθεί ως εγκληματική οργάνωση. Στους Αιγύπτιους μα σας δεν παρακαλώ, η δολοφονία η προηγούμενη δεν ήταν. Μα με συγχωρείτε τώρα. Κάνουμε αυτή τώρα την ποινική ανάλυση. Θυμάστε τότε τι έλεγα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δεν έχετε στοιχεία. Κύριε Μαντά, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τότε έλεγαν, κατηγορούσαν τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν έχει στοιχεία. Και τι πάτε να κάνετε. Και ότι δεν πρόκειται να στοιχειοθετήσετε όταν εγκληματική οργάνωση. Το έχει κρίνει ο κόσμος αυτό. Ναι. Ο κόσμος είναι ένα στοιχείο και να σας ρωτήσω. Είμαστε ποινικό κώδικα για το
οποίο έχετε να αντιπαρατεθείτε με το εσωτερικό του κομμάτι. Έχουμε άλλο ένα στοιχείο όμως. Αν δεν υπήρχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με τα κολλήματα που ερχόντουσαν, μία με την αίθουσα, μία με το ένα, μία με το άλλο, αυτή η δίκη δεν θα είχε καταλήξει ποτέ. Αυτή η δίκη κατέληξε σήμερα, γιατί ακριβώς πέρασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε, έλυσε μια σειρά από νομικά προβλήματα και νομικά τερτύπια και φτάσαμε σήμερα να έχουμε την καταδίκη της ίδιας οργάνωσης και των πρωτοεργάτων. Οι ποινές μαλάκωσαν με την εφαρμογή του ποινικού κώδικα που ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε. Όχι. Γιατί αυτό λέει ο κύριος Κοντονής, αν δεν κάνω λάθος. Είναι λάθος αυτό που λέει ο κύριος Κοντονής. Εξηγήθηκε παρκώς. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ναι, ο Υπουργός ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είναι λάθος αυτό. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, όταν ψηφίστηκαν οι κώδικες, είπε ότι οι κώδικες αυτοί, οι οποίοι, να σημειώσουμε, ήταν προϊόν διαβούλευσης τουλάχιστον 5 χρόνων και εισηγήσεις τόσο δικηγορικών συλλόγων, συλλόγων ενώσεων δικαστών εισαγγελέων κτλ. Έχω διαφορετικές απόψεις από τους δικηγορικούς συλλόγους. Δεν υπάρχει. Αυτό που σας λέω είναι... Επιτρέψτε μου, γιατί και από την Ολομέλεια ακούσαμε διαφορετικές απόψεις. Είναι ότι οι κώδικες έλυναν και έκαναν πιο compact, πιο... ευέλικτη θα λέγανε. Όχι ευέλικτη, το αντίθετο. Πιο σταθερό το σύστημα κυρώσεων, έτσι ώστε να μην υπόκειται σε υποκειμενικές ερμηνείες. Ναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι πιο ελαφρύες οι ποινές. Στην συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, μιλάω γι' αυτό, διάβασα σήμερα μία ανάλυση που λέει ότι επειδή η πράξη, η γραμμή των συνηγόρων υπεράσπισης των εγκληματιών, ότι επειδή η πράξη τελέστηκε πριν τους κώδικες που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ζητήσουν να πάνε με το παλιό καθεστώς, όπου εκεί οι ποινές είναι πολύ χαμηλότερες. Μα δεν μπορούν να το κάνουν. Πάνε με τον ευνοϊκότερο. Όχι. Με το χρόνο τέλεσης της πράξης. Πάνε με τον ευνοϊκότερο. Λοιπόν, ολοκληρώστε με αυτό για να απαντήσει και ο κ. Μάντας. Αν είναι αυτό δεκτό από το δικαστήριο και δεν πάνε με τους κώδικες που ψηφίστηκαν, τους τελευταίους κώδικες που ψηφίστηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ, θα δούμε οι ποινές να είναι πολύ χαμηλότερες. Κύριε Καλλιόπουλο, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για να καλύψει το αριστερόστροφο ακροατήριό του στους ποινικούς κώδικες που έφερε και ψήφισε στη Βουλή, υπήρχαν διατάξεις οι οποίες ήταν πιο ελαστικές. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό έχει απαντηθεί. Και δεν έχει απαντηθεί μόνο από εμάς. Απαντείται καθημερινά από τους νομικούς κύκλους. Μέσα σε αυτές τις διατάξεις λοιπόν, ακούστε με. Είναι προϊόν οι κώδικες. Όχι, αυτό θα μου απαντήσετε. Είναι προϊόν οι κώδικες διαβούλευσης και προτάσεων ενώσεων δικαστών εισαγγελέων, δικηγορικών συλλόγων, μία δουλειά τουλάχιστον 5 χρόνων που είχε ξεκινήσει από τη δικιά σας κυβέρνηση, είναι γεγονός. Κύριε Ρακοβίτη, και ολοκληρώθηκε από τη δικιά μας, λέει ότι δεν είμαι νομικός. Όχι, απαντήστε μου. Ήμουν για πολιτικές αποφάσεις όμως. Επειδή στην διαβάζουμε λοιπόν όλοι μας και έχουν. Πώς έφτασαν οι κώδικες. Διαβάζουμε όλοι μας και έχουν αυτά. Έχουν τοποθετεί δημόσιοι άνθρωποι που είναι απόλυτα ειδικοί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, εγώ δεν λέω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το έκανε για να καλύψει τη Χρυσή Αυγή. Εγώ θεωρώ ότι το έκανε για να καλύψει το αριστερόστροφο ακροατήριό τη. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μου. Μέσα σε αυτό όμως, προφανώς. Μα διαψεύουν εντάξει, τα γεγονότα. Ωραία, αν μας διαψεύσουν τα γεγονότα. Θα τα δούμε τα γεγονότα λοιπόν. Μέσα σε αυτό λοιπόν, μέσα σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία, είναι προφανές ότι αυτή η αλλαγή που επέφερε στους ποινικούς κώδικες ήταν προς όφελος της διαδικασίας αυτής που έχουμε τώρα με τη Χρυσή Αυγή. Και θα το δούμε και στην πράξη και φαίνεται αυτό έχουν τοποθετηθεί. Σας θυμίζω ότι η νεολαία σας, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πολύ λαλίστατη, την περίοδο που ψηφίζατε τους ποινικούς κώδικες, με δημόσια τοποθέτησή της, σας έλεγε, σας υποδείκνυε ότι αυτό που κάνετε έχουμε σε εξέλιξη τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Είναι ζήτημα σε περίπτωση που καταδικαστούν. Και το λέγανε και όχι μόνο η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προφανώς δεν ξύμισε ένα πρωί να το δει. Υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι το είχαν διαπιστώσει το ζήτημα αυτό. Όπως το λέει και η Νέα Δημοκρατία τότε. Yeah. Από εκεί και μετά όμως αυτό έγινε. Τώρα, τι θα ακούστε κάνετε λίγο. Το τι θα γίνει, προφανώς η κυβέρνηση θα λάβει τα μέτρα της και θα πρέπει να βρει και έναν τρόπο για να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει με τα αποτελέσματα. Υπάρχουν ζητήματα. Υπό την έννοια ότι η υπόθεση που έχει να κάνει με τα εκλογικά δικαιώματα εντάξει, είναι ένα ζήτημα το οποίο η κυβέρνηση εντάξει κύριε Αραχοβίτη σπασμωδικά στο πουθενά φέρατε μια τροπολογία για τα μάτια του κόσμου. Δεν μας βοηθάτε. Προσπαθείτε να μπαλώσετε το λάθος που είχατε κάνει. Και δεν την κάνετε αποδεκτή. Προσπαθείτε να μπαλώσετε το λάθος που είχατε κάνει. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οτιδήποτε ψηφιστεί τώρα που θα είναι πιο αυστηρό σε σχέση με αυτά που υπάρχουν πριν,
δεν θα ισχύσει καν για τη δίκη την οποία είναι σε εξέλιξη. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό. Το κάνετε για τα μάτια του κόσμου. Καταλαβαίνω, πιθανόν και εμείς το ίδιο να κάναμε όταν κάποιος θέλει να αντιπολιτεύεται και βρίσκεται σε ένα διέξοδο. Όμως η κυβέρνηση δεσμεύτηκε και το δήλωσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ότι προφανώς και θα εξεταστούν όλα τα νομικά ζητήματα στα πλαίσια του συντάγματος και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την εξέλιξη άμεσα νομοθετικά. Επαναλαμβάνω σε αυτό στο οποίο ξεκίνησα, ότι η υπόθεση όμως δεν τελειώνει με την απόφαση της δικαιοσύνης. Σε αυτό απάντησα, κύριε Κανελόπουλε. Και πρέπει να βρείτε μια κοινή γραμμή τα κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου, ώστε να μην αφήσετε παραφιάδες. Ο Πρωθυπουργός σε αυτό το ζήτημα απάντησε. Που έχουν να κάνει με τα προφανώς. Με αυτά που απορρέουν από την απόφαση και τα πρέπει να λυθούν θεσμικά. Ήθελα να σταθώ στην πολιτική του αποτελέσματος περισσότερο, την οποία θα σχολιάσουμε. Ναι, κύριε Ραχοβίτη, για να πάμε σε ένα σύντομο break. Σας ξαναθυμίζω και θα το δούμε τις επόμενες μέρες και θυμηθείτε το, μιας και το συζητάμε σήμερα. Ποια θα είναι η γραμμή υπεράσπισης των δολοφόνων, των καταδικαστέντων μελών της Χρυσής Αυγής. Να μην πάνε με τους κώδικες ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πάνε με τους προηγούμενους, με το προηγούμενο καθεστώς. Με αυτό που ίσχυε κατά το χρόνο τέλεσης. Γιατί τότε το πλαίσιο ήταν ελαφρότερο από αυτό που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Κοιτάξτε το, θα δικαιωθούμε από τα γεγονότα. Θα τα δούμε τα γεγονότα. Τώρα μπορείτε να λέτε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με οικονομία και αγροτικά ζητήματα. Μέχρι την πρώτη κινούμενη εικόνα, από την πρώτη ανακάλυψη μέχρι την πρώτη αποκάλυψη, από την πρώτη επιθυμία μέχρι τον τελικό στόχο, κρύβεται πάντα ένα υπέροχο ταξίδι. Το ταξίδι της γνώσης. Ξεκίνα το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής σου στην ίδια γειτονιά που ξεκίνησε η γνώση και ο πολιτισμός. New York College. Σπούδασε με ασφάλεια κοντά στα αγαπημένα σου πρόσωπα, δίπλα στα αγαπημένα σου μέρη. Ο εκπαιδευτικός θεσμός που σου εξασφαλίζει ισότιμα πτυχία με τα μεγαλύτερα κρατικά πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. New York College. Το ταξίδι της γνώσης που θα σου μείνει αξέχαστο για πάντα παντού. Κυρίες και κύριοι, ο Βαλαγκάρο γίνεται το πρώτο Σβίτσο παίκτης που θα παίξει κανονική ομάδα. Πιστεύεις πως θα υπάρξει κάποιο θέμα με την εμφάνισή του? Όχι βέβαια, τα γραφικά του είναι εντυπωσιακά. Το κλίμα στα αποδυτήρια. Δείτε τα λόγια του. Τώρα τα Virtual Sports ανανεώθηκαν με νέες φάσεις και ακόμα πιο εντυπωσιακά γραφικά. Ζήσε αληθινή εμπειρία στοιχήματος σε Virtual Αγώνα Ποδοσφαίρου. Στα καταστήματα OPA. Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε το αύριο κάθε επιχείρησης. Κάθε ιδέα, μικρή ή μεγάλη, που θα την εξελίξει με το Business Banking Plus που σας προσφέρει. Τεχνογνωσία σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης. Χρηματοδοτικά εργαλεία και καινοτόμες υπηρεσίες. Συμβουλευτική καθοδήγηση από προσωπικό συνεργάτη. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Αν αποσυνθέσεις στην Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μία ελιά, ένα μπέλι και ένα καράβι, που σημαίνει με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις.
στηρίζουμε τον τόπο μας. Στηρίζουμε τη δική μας παραγωγή. Επιλέγουμε ελληνικά προϊόντα. Επιλέγουμε ελληνικά καταστήματα. Ψωνίζουμε ελληνικά, στηρίζουμε την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, ο Βελαγκάρο γίνεται ο πρώτος βίτσολ παίχτης που θα παίξει κανονική ομάδα. Πιστεύεις πως θα υπάρξει κάποιο θέμα με την εμφάνισή του? Όχι βέβαια, τα γραφικά του είναι εντυπωσιακά. Το κλίμα στα αποδυτήρια. Δείτε τα λόγια του. Τώρα τα Virtual Sports ανανεώθηκαν με νέες φάσεις και ακόμα πιο εντυπωσιακά γραφικά. Ζήσε αληθινή εμπειρία στοιχήματος σε Virtual Αγώνα Ποδοσφαίρου. Στα καταστήματα OPAR. Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε το αύριο κάθε επιχείρησης. Κάθε ιδέα, μικρή ή μεγάλη, που θα την εξελίξει με το Business Banking Plus που σας προσφέρει. Τεχνογνωσία σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης. Χρηματοδοτικά εργαλεία και καινοτόμες υπηρεσίες. Συμβουλευτική καθοδήγηση από προσωπικό συνεργάτη. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Επαναρχόμαστε εδώ στην εκπομπή Διάλογοι, συζητώντας με τους κύριους Περικλή Μαντά και Σταύρο Ραχοβίτη, και αφήνουμε τα όσα λέγαμε για τις διαστάσεις με την καταβίγη της Χρυσής Αυγής και να έρθουμε στα της οικονομίας. Κύριε Μαντά, ζείτε την πραγματική κατάσταση όλοι μας και την ζείτε και σε επίπεδο κοινωνίας, και θέλω λίγο μια αποτύπωση αυτής της εικόνας που ήδη διαγράφεται στο μέτωπο της οικονομίας. Η κατάσταση διαμορφώνεται μέρα με την ημέρα. Συνεχώς τα δεδομένα αλλάζουν. Νομίζω ότι η κρίση που βιώνουμε ως χώρα και βεβαίως όλος ο πλανήτης λόγω της πανδημίας είναι μια κρίση πρωτόγνωρη, που πολύ δύσκολα θεωρώ ότι μπορούμε γρήγορα να την ξεπεράσουμε. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή η στρατηγική της κυβέρνησης ήταν ότι από αυτή την κρίση δεν πρέπει να μείνει κανένας πίσω. Και σε αυτό το πλαίσιο έχει ξεδιπλώσει ένα πλέγμα κινήσεων στήριξης κυρίως στους πιο πληττόμενους πολίτες της πατρίδας μας, ξεκινώντας από τις επιχειρήσεις, τους άνεργους, τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα και βέβαια την πραγματική οικονομία, η οποία προσπαθεί με διάφορους τρόπους να τονώσει την αγορά, η οποία αυτή την περίοδο ζήσαμε ένα καλοκαίρι δύσκολο και συνεχίζεται. Φτάνει. Κοιτάξτε, εκτίμησή μου είναι, κύριε Κανελόπουλε, ότι πιθανόν να χρειαζόμασταν περισσότερα χρήματα, να χρειαζόμασταν μεγαλύτερες ενισχύσεις, περισσότερα πράγματα. Θα πρέπει όμως πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας τα ζητήματα που έχουμε και το τι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είπε ότι επειδή ακριβώς ο λογαριασμός αυτής της κρίσης δεν τον γνωρίζει κανένας και πού θα φτάσει. Θυμάστε τι συζητάγαμε το Μάρτιο, όταν είχαμε lockdown, τα πάντα δεν δούλευε τίποτα. Και θυμάστε, αν θέλετε, και από την αντιπολίτευση τις προτροπές το να τα δώσουμε όλα στην αρχή για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την κατάσταση. Κυβέρνηση τότε με πολύ ψύχρεμα, με βάση τις δυνατότητες που είχαμε, αλλά και με βάση αυτά τα οποία σχεδιάζαμε για την επόμενη μέρα, βήμα-βήμα, συνεχώς εξήγηλε μέτρα στήριξης της πραγματικής οικονομίας. Κάποια μέτρα από αυτά είχαν αποτέλεσμα. Κάποια μέτρα δεν είχαν το αποτέλεσμα που περιμέναμε. Για αυτά που δεν είχαν το αποτέλεσμα, αναφέρομαι κυρίως στα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα δανειοδοτικά τα οποία βγήκαν στην αγορά, τα οποία δυστυχώς. Λόγω των αγγελώσεων πολλές φορές από τις τράπεζες και αποκλείονται επιχειρήσεις. Λόγω των προϋποθέσεων που έθεταν, στη λογική του να μην δημιουργηθούν νέα κόκκινα δάνεια, πολλές επιχειρήσεις δεν είχαν πρόσβαση εκεί. Με αποτέλεσμα αυτά τα χρήματα. Γιατί αυτά τα χρήματα έχουν εκταμιευτεί και μιλάμε για αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Να έχουν επωφεληθεί επιχειρήσεις, βέβαια, μεν, οι οποίες κάνουν τις επενδύσεις τους, έχουν το προσωπικό τους, στηρίζουν τις θέσεις εργασίας. Εγώ θα πω μεγάλες επιχειρήσεις. Προφανώς μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Βλέποντας λοιπόν. Πιθανόν. Κοιτάξτε, σε μια κρίση τέτοιου επίπεδου, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις, αν εξαιρέσουμε 2-3 κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όλες είχαν ανάγκη ρευστότητας. Η κυβέρνηση, βλέποντας ότι αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν έφταναν, δεν μπορούσαν να φτάσουν μέχρι τη μικρομεσαία επιχείρηση, τη μικρή επιχείρηση, λοιπόν, ξεκίνησε τη διαδικασία έγκρισης δανειοδοτήσεων μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής. Έχουν υλοποιηθεί ήδη δύο κύκλοι με εκταμιεύσεις. Είμαστε αυτή τη στιγμή στη φάση του τρίτου κύκλου. Τώρα πλέον οι επιχειρήσεις δηλώνουν, επί της ουσίας, δηλώνουν να πάρουν τα χρήματα τα οποία
τους έχουν βγει με βάση τον τζίρο τους, με βάση τη μείωση των κερδών τους και όλα τα, το προσωπικό τους και όλα τα σχετικά, και μέσα στον Οκτώβριο θα γίνουν εκταμιεύσεις. Έχει σχεδιαστεί η τέταρτη επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία θα έρθει προς το τέλος του χρόνου, που θα είναι στοχευμένη σε πληττόμενες επιχειρήσεις του καλοκαιριού, δηλαδή τουρισμός, εστίαση, που αυτοί έπαθαν τη μεγαλύτερη ζημιά, αν θέλετε, την οικονομική ζημιά. Έχουν λοιπόν αναπτυχθεί προγράμματα περιφερειακά, μέσω των περιφερειών της χώρας, αφού πήραν τις εγκρίσεις και από το Υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μεταφέρουν πόρους από το ΠΕΠ προς την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Και στην Πελοπόννησο τρέχει ένα τέτοιο πρόγραμμα της τάξης των 30 εκατομμύριων ευρώ, που είναι στην ουσία επιχορήγηση, κεφάλαιο κίνηση επιχορήγηση. Δηλαδή δεν θα δοθεί με τη μορφή δανείου στις επιχειρήσεις. Το θέμα είναι ποιοι θα προλάβουν. Έτσι, το θέμα είναι βεβαίως ποιοι θα προλάβουν, γιατί είναι περιορισμένο το ποσό. Και ποιοι κλάδοι είναι. Έχουν αναπτυχθεί ζητήματα στήριξης σε ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται και αδυνατούν να πληρώσουν τις δόσεις των δανείων τους για 9 μήνες. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά προγράμματα συνεργασία, προγράμματα γέφυρα. Έχουν αναπτυχθεί προγράμματα στήριξης αποζημιώσεις ειδικού σκοπού για επιχειρήσεις οι οποίες δεν δούλεψαν. Προγράμματα αναστολής εργασίας για ανθρώπους, να καλύψει το κράτος να καλύψει. Έχουν επεκταθεί όλα τα επιδόματα ενεργείας σε χρονική διάρκεια. Ξεκίνησε ένα πρόγραμμα 100.000 νέων θέσεων εργασίας με επιδότηση από το κράτος προκειμένου να στηρίξουμε. Να στηρίξουμε θέσεις εργασίας οι οποίες χάθηκαν ή πρόκειται να χαθούν λόγω της οικονομικής κρίσης. Επενδύουμε λοιπόν σε ένα μεγάλο φάσμα της ελληνικής οικονομίας, από την πραγματική οικονομία μέχρι την υψηλότερη οικονομία των μεγάλων επιχειρήσεων, προκειμένου να αναχαιτήσουμε την οικονομική κρίση την οποία βιώνουμε. Κύριε Ραχοβίτη, είχατε κάνει λόγο σήμερα για εμπροστοβαρείς δράσεις. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό το κατάφερε να το πετύχει η κυβέρνηση. Η πραγματικότητα είναι ότι γίνονται προσπάθειες, δεν ξέρω το αποτέλεσμα να καταγράφουν. Λοιπόν, το αποτέλεσμα, να ξεκινήσουμε από αυτό, σήμερα ανακοινώθηκαν τα στοιχεία του πρώτου 9 μήνου. Μιλάμε για πρωτογενές έλλειμμα της τάξης των 7 δισεκατομμυρίων. Το οποίο σημαίνει, με απλά λόγια, ότι η κυβέρνηση οδήγησε μια μεγάλη μερίδα του κόσμου να μην μπορεί να πληρώσει. Άρα απέτυχε η πολιτική της. Αυτό που λέγαμε από την αρχή, αξιοποιήστε τα 37 δισεκατομμύρια που έχετε ως μαξιλάρι, εμπροστοβαρός, μην αφήσετε την οικονομία να καταρρεύσει, μην αφήσετε τις επιχειρήσεις να μην μπορούν να πληρώσουν, μην αφήσετε την ανεργία να φουντώσει, χρησιμοποιήστε τη δύναμη που έχετε από τα 37 δις εμπροστοβαρός για να μην καταρρεύσει η οικονομία. Γιατί το βλέπαμε. Με τη λογική που εφάρμοσε η κυβέρνηση, του βλέποντας και κάνοντας, αφήνοντας τα πράγματα να εξελιχθούν, δηλαδή εφαρμόζοντας την πραγματικότητα μια ανοσία της αγέλης στην οικονομία, τι έγινε. Οι πιο πολλές επιχειρήσεις άρχισαν να μην μπορούν να ανταποκρίνονται. Δεν πήγε καλά ο τουρισμός, όπως ήταν αναμενόμενο, και μην κοιτάτε την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία ή τη Λακωνία που δούλεψαν με εσωτερικό τουρισμό, βέβαια 25 μέρες όλες, αλλά τα νησιά δεν είχαν καθόλου τουρισμό. Από τα 32 δισεκατομμύρια ξένους τουρίστες που είχαμε, φτάσαμε φέτος να έχουμε κάτω από 10, πολύ κάτω από 10. Άρα, εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι αυτή η στρατηγική που ακολούθησε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας απέτυχε. Ένα. Δεύτερον, μιλήσατε για επιστρεπτέα προκαταβολή. Επιστρεπτέα προκαταβολή είναι δανεισμός. Είναι επιστρεπτέα. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα που θα πάρουν επιχειρήσεις θα κληθούν να τα επιστρέψουν πίσω. Πότε και πώς. Πόσες θα μπορέσουν να είναι αυτές οι επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους όταν ξεπεραστεί η κρίση για να επιστρέψουν την προκαταβολή. Εμείς μιλάγαμε για μη επιστρεπτέα προκαταβολή. Θυμηθείτε, οι περιοχές μας, η Μεσσηνία και η Λακωνία, έχουν κακή εμπειρία από αυτού του είδους. Ακριβώς. Τα πυρόπληκτα, τα οποία δόθηκαν ως δάνεια με ευνοϊκούς όρους τότε, όπως και η επιστρεπτέα προκαταβολή τώρα, αλλά δεν μπόρεσαν να αποπληρωθούν. Γιατί οι συνθήκες ποτέ δεν ήταν τέτοιες που να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να τις βοηθήσουν έτσι ώστε δηλαδή να βγουν από την κρίση. Θα έπρεπε η κυβέρνηση να βγει και να μοιράζει χρήμα για να το καταλάβω. Δηλαδή, είπατε κυβέρνηση, για 37 δισεκατομμύρια. Πώς έπρεπε να τα διαχειριστεί, με τι δράση, θα σας με πω. Σκοπό. Η κυβέρνηση το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει είναι να στηρίξει την εργασία και όχι την ανεργία. Δηλαδή θα έπρεπε να επιδοτήσει τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και όχι να νομοθετήσει και να επιδοτήσει τις απολύσεις, τη μείωση προσωπικού επιδοτώντας την ανεργία. Ένα. Αυτό τι θα δημιουργούσε. Αυτόματα θα δημιουργούσε μια εργασιακή ασφάλεια, άρα κατανάλωση,
και άρα περισσότερους οι οποίοι θα μπορούσαν να στηρίξουν την αγορά, έτσι ώστε να μην φτάσουμε να καταραίει το ένα μαγαζί μικρού-μεσαίου μεγέθους μετά το άλλο. Mm-hmm. Το δεύτερο που έπρεπε να κάνει είναι με την μη επιστρεπταία προκαταβολή, τις ανάγκες ή ένα μέρος του τζίρου για όσο διαρκούσε το lockdown, τουλάχιστον σε πρώτη φάση τότε που συζητάγαμε, ή ακόμα όσο διαρκεί η κρίση, με το 1/12 του τζίρου της περσινής χρονιάς ανά μήνα, να μπορέσει να στηρίξει τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να βγάλουν τα λειτουργικά της. Γιατί δείτε, την περίοδο του lockdown, οι επιχειρήσεις που έμεναν κλειστές είχαν πάγια λειτουργικά έξοδα. Είχαν ΔΕΗ, είχαν ενίκεια, είχαν προμηθευτές, είχαν προϊόντα τα οποία χαλούσαν ευαλίωτα, προϊόντα που πετάχτηκαν. Τα 840 που πήραν για τον ένα μήνα, δηλαδή τα 530 το μήνα, όχι δεν έφταναν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Όχι δεν έφταναν να καλύψουν τα ασφαλιστικά ταμεία, τα δικά τους ή των εργαζομένων. Όχι μόνο δεν έφταναν να μπορέσουν να ζήσουν οι οικογένειες, αλλά αυτή την περίοδο συσσωρευόντουσαν χρέη τα οποία τα βρίσκουν τώρα μπροστά τους. Άρα λοιπόν. Και τελειώνω με αυτό. Είπαμε για το ΠΕΠ. Τώρα το ΠΕΠ της Πελοποννήσου έχει σχεδιαστεί και αυτό, με αυτό που θα τρέξει η περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως έχει σχεδιαστεί από το Υπουργείο. Δεν είναι δευταία η περιφέρεια, έτσι το παρέλαβε, αυτή είναι η όρη. Έχει μέσα πολύ συγκεκριμένες ασάφειες. Δηλαδή, σχολές οδηγών, την οποία θα καταθέσουμε ερώτηση αύριο, οι βουλευτές Πελοποννήσου, ο κύριος Χαρίτσης, ο Παπαϊλιού, ο κύριος Ντιόλας, ο Ψυχογιός. Μέσα στο ΠΕΠ λοιπόν, για τις σχολές οδηγών, προβλέπεται ότι είναι πληττόμενες, άρα μπορούν να καταθέσουν αίτηση. Μέσα όμως στη βαθμολόγηση, το κριτήριο βαθμολόγησης που είναι ο ΝΟΦ κριτήριο, είναι ότι ο τζίρος ο φετινός θα πρέπει να είναι μειωμένος από την περσινή χρονιά. Μα πέρυσι υπήρχε η απεργία των εξεταστών και οι σχολές οδηγών δεν είχαν τζίρο, είχαν μηδενικό τζίρο. Φέτο και ένα ευρώ να είχαν την περίοδο αυτή, έχουν μεγαλύτερο πρέπει τζίρο. Άρα η αντίφαση προφανώς αυτή τους πετάει έξω. Κύριε Μαντά. Λοιπόν, το ξέρω το θέμα με τις σχολές οδηγών. Εντάξει, είναι μια ρύθμιση η οποία μπορεί νομίζω να αλλάξει και να αξιολογηθούν αυτές οι επιχειρήσεις με βάση το τζίρο του 18 και όχι του 19, λόγω της ειδικής περίπτωσης. Αυτό είναι μια διαδικασία. Αυτό θα πρέπει, δεν μπορεί να απαλληφθεί το κριτήριο, γιατί όλες οι επιχειρήσεις όλες οι επιχειρήσεις αξιολογούνται με τους ίδιους όρους. Δεν μπορεί να απαλληφθεί ένα κριτήριο αξιολόγησης για ένα συγκεκριμένο κλάδο επιχειρήσεων. Λόγω ειδικών συνδικών θα μπορούσε. Όχι, καθόλου, διότι αυτοί. Και δεν, το 18 μετά, να γίνει. Ακούστε μπορεί. Με, ακούστε με, παιδί, το ξέρω πάρα πολύ καλά, είναι η δουλειά μου αυτή. Επειδή αν απαλληφθεί το κριτήριο αυτό αξιολόγησης, δεν θα μπορεί αυτός. Δεν θα μπορούν αυτοί οι επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν τις υπόλοιπες. Άρα λοιπόν, αυτοί θα έχουν ένα πλεονέκτημα των υπολείπων. Άρα λοιπόν δεν γίνεται. Τέλος πάντων, θα βρεθεί μια λύση. Δεν είναι εκεί το ζήτημά μας όμως. Κοιτάξτε, ναι, την υπεύθυνη στάση και αν θέλετε το να είμαστε υπεύθυνοι, να είμαστε σοβαροί και να μπορέσουμε να προβλέπουμε το μέλλον και να κρατήσουμε τη χώρα μας όρθια, ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει ανοσία της αγέλης. Είναι δικαίωμά του. Στην οικονομία. Είναι δικαίωμά του να το λέει. Όπως είναι δικαίωμά του ο ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνει και να λέει ότι μοιράστε λεφτά στον κόσμο, λεφτά αγύριστα, λεφτά τα οποία δεν υπάρχουν. 37 δισεκατομμύρια. Πάμε να δούμε λοιπόν τα 37 δις. Τι είναι επιτέλους αυτά τα 37 δις που το λέμε και το ξαναλέμε. Γνωρίζει λοιπόν ο κύριος συνάδελφος εδώ, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει, ότι από τα 37 δισεκατομμύρια αυτά, τα 16 δισεκατομμύρια, τα 17, είναι το περίφημο μαξιλάρι, το οποίο ήταν επιλογή τότε του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προτίμησε να μην μπει στην πιστοληπτική γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να δανειζόμαστε με φθηνό επιτόκιο, δηλαδή να έχουμε την προστασία της Ευρώπης για να δανειζόμαστε με χαμηλό επιτόκιο. Με μνημόνιο. Δεν ήταν με μνημόνιο καθόλου. Ήταν με την επιτροπή που είχαμε και τώρα, το ίδιο πράγμα ήταν. Επέλεξε λοιπόν να έχει από τα μεγάλα πλεονάσματα τη χώρα και τα χρήματα τη μνημονίου. Αφήστε με και να τελειώσω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Αυτά τα λεφτά λοιπόν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, όπως το ξέρει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν μπορούν να πειραχθούν. Και δεν μπορούν να πειραχθούν διότι εάν τα πειράξει, στην ουσία και τα χρησιμοποιήσει για να τα δώσει κάπου, μια κρίση που έχει οικονομική θα τη μετατρέψει κατευθείαν σε κρίση δανεισμού. Η κρίση δανεισμού
Τι σημαίνει κρίση δανεισμού? Σημαίνει ότι πηγαίνεις στις αγορές να δανειστείς λεφτά και έχεις πολύ ψηλά επιτόκια, άρα δεν δανείζεσαι. Κύριε Μαντά. Αυτή η κρίση δανεισμού είναι αυτή που μας επέφερε 3 ολόκληρα μνημόνια, θυμίζω, στον κόσμο. Άρα λοιπόν τα 17 δισεκατομμύρια δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Πάμε λοιπόν τα υπόλοιπα 20. Τι είναι αυτά τα 20 δισεκατομμύρια? Είναι τα ταμιακά διαθέσιμα της γενικής κυβέρνησης, τα οποία μήνα με το μήνα τοκίζονται σε ρέπος, προκειμένου να καλύψουν ανάγκες του ελληνικού δημοσίου γενικώς. Και είναι χρήματα τα οποία. Τι είναι φούσκα, όταν δηλαδή, τα, μου ακούστε, το λέτε, δεν είναι φούσκα. Δηλαδή, όχι, όχι. Ακριβώς. Είναι χρήματα τα οποία, αν τα χρησιμοποιήσεις τώρα, τον επόμενο μήνα, ναι, θα σου λείπουν για να καλύψεις σημαντικές ανάγκες της γενικής κυβέρνησης. Η κυβέρνηση διακρίνεται λοιπόν ότι διεκδίκησε και πήρε κάμποσα ακόμη εκατομμύρια για την λοιπόν υπόθεση λοιπόν της κρίσης του κορονοϊού. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι πού πήρε η κυβέρνηση. Λοιπόν, τι διεκδίκησε και πήρε η κυβέρνηση. Πήρε λοιπόν μαζί με το νέο ΕΣΠΑ αθρηστικά 71 δισεκατομμύρια. Πάμε να δούμε το Ταμείο Ανάκαμψης, το λεγόμενο, τα 32 δις. Από τα 32 δις αυτά τα 19 είναι επιχορηγήσεις και τα 12 ακόμα κάτι είναι δάνεια. Αυτά λοιπόν τα χρήματα έρχονται έμπρος στο βαρός στη χώρα μας, ξεκινώντας από το 2021. Ο στόχος είναι να απορροφήσουμε 5,5 δισεκατομμύρια μέσα στο 2021, προκειμένου να πετύχουμε ένα 2% παραπάνω ανάπτυξη από αυτό που περιμένουν όλοι για την Ελλάδα και να έχουμε μια γρηγορότερη ανάκαμψη. Πέτυχε ότι μέρος των δαπανών που έχει κάνει για την αντιμετώπιση. Σε έργα και υποδομές. Σας πω, αυτά επί της ουσίας θα καλύψουν. Καταρτίζεται ένα σχέδιο για το πώς όλα αυτά τα χρήματα θα διοχετευθούν στην ελληνική οικονομία, προκειμένου να έχουν και ένα οικονομικό αποτύπωμα θετικό. Έτσι. Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι ότι να καλύψουμε μέσα από αυτά τα χρήματα, να καλύψουμε δαπάνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, πάρα πολλές δαπάνες που έχει κάνει το ελληνικό δημόσιο για το COVID και το επίπεδο στήριξης, αλλά και για έξοδα που έχει κάνει, προκειμένου να αλαφρώσει λίγο ο κρατικός προϋπολογισμός και να έχουμε και από τον κρατικό προϋπολογισμό, αν θέλετε, υπόλοιπα που μπορούμε να καλύψουμε. Ναι, να ρωτήσω λοιπόν, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το θέμα. Πώς θα αποδώσετε αυτό που πρέπει. Το Ταμείο Ανάκαμψης καταρχήν στοχεύει στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αν θέλετε να ακούσετε ότι αύριο το πρωί θα ξεκινάμε να μοιράζουμε λεφτά στον κόσμο, δεν θα το κάνουμε αυτό. Προφανώς δεν το κάνει κανένας αυτό. Αυτό που θα κάνουμε από αύριο το πρωί όμως. Όχι. Εντάξει, αυτό, με συγχωρείτε, αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Ραχοβίτη. Αυτό για μένα είναι ο λαϊκισμός. Όχι, όχι, όχι. Αυτό για μένα είναι ο λαϊκισμός. Γιατί όταν. Μην το βλέπετε. Πρέπει να δημιουργήσουμε. Μην το κάνετε ωραία αυτό. Πάμε λοιπόν. Εγώ αυτό λοιπόν που λέω. Να σα πω ένα στοιχείο. Όχι, όχι. Θα το πείτε μετά μόλις ολοκληρώσω. Αυτό λοιπόν εμείς που πρέπει να λύσουμε μια για πάντα στη χώρα μετά την κρίση αυτή που βιώνουμε είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες υγιούς ανάπτυξης για όλους. Προφανώς και θα έρθουν προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων, όπως βλέπετε ότι βγαίνουν σταδιακά, με τη μορφή επιδοτήσεων, με τη μορφή επιχορηγήσεων για ανάπτυξη, για αγορές, για εξοπλισμό, για αναβαθμίσεις, για ανακαινήσεις, τα οποία τρέχουν και θα τρέχουν, θα συνεχίσουν να τρέχουν. Θα προσπαθήσουμε, θα έρχονται προγράμματα στήριξης της δανειοδότησης με χαμηλά επιτόκια. Θυμίζω ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή θα έχει επιτόκιο κάτω από 1%, θα ξεκινάει να αποπληρώνεται από 1η του 2022. Και κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες θα πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, θα υπάρξει κούρεμα. Δηλαδή, αν μια επιχείρηση έχει συνεχώς μειωμένο τζίρο και δεν μπορεί να ανακάμψει, είναι προφανές ότι αυτά προβλέπονται. Και μάλιστα, όσοι τις έχουν πάρει και έχουν διαβάσει τον οδηγό, βλέπουν τις προϋποθέσεις που θα υπάρχει. Παραλαμβάνω ωστόσο ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις, και το ακούτε καθημερινά, και βέβαια, μένουν εκτός. Και βέβαια, όχι μόνο στο ζήτημα της προϋποθέσεις. Μου άρεσε αυτό που είπε ο κ. Σαραχοβίτης, ότι πρέπει επιτέλους να ξεκινήσουμε να επιδοτούμε την εργασία και όχι την ανεργία. Πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ καλό, κύριε Ραχοβίτη. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια στο κόμμα σας το αποδέχονται αυτό. Μπορεί να είστε φωτεινή εξαίρεση, όχι, αλλά είναι πραγματικά. Αυτό, είναι, όχι, έχω παράδειγμα να σας πω. Έχω παράδειγμα να σας πω. Πρόσφατα φέραμε μια διάταξη που στην ουσία δώσαμε τη δυνατότητα όσοι είναι στο Ταμείο Ανεργίας να μπορούν να εργάζονται ως εργάτες γης. Ναι. Έτσι. Ωραία. Και άκουγα στη Βουλή τα χέρια μύρια με αυτή την ιστορία. Λοιπόν. Δηλαδή, έτσι. Όταν δηλαδή πας να δώσεις τη δυνατότητα, γιατί αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι το έναυσμα επί της ουσίας που να λέμε τι, το κράτος, αν είσαι άνεργος, καλό είναι να μην σου δίνω λεφτά και να κάθεσαι σπίτι σου. Καλό είναι να σου δίνω λεφτά και να δουλεύεις σε μια επιχείρηση. Κύριε Ραχοβίτη, λοιπόν, να ξεκινήσω με το τελευταίο, κύριε Μαντά, γιατί αυτό που λέτε δείχνει ότι αυτή η νομοθέτηση, για να μην το γενικεύσω κι εγώ έτσι, δείχνει πόσο λαϊκίστικη, αν θέλετε, ήταν ή υπήρχε άγνοια. Ξέρετε καλά ότι η ανεργία είναι περισσότερο στα αστικά κέντρα και όχι στα αγροτικά. Άρα το να επιδοτήσεις έναν άνεργο, τον επιδοτήσεις. Να εργαστείς στα χωράφια,
να φύγει δηλαδή από τον τόπο κατοικίας του και να έρθει στην Καλαμάτα να μαζέψει ελιές, δεν μπορεί να γίνει. Στην Καλαμάτα δεν έχεις αυτή του είδους την ανεργία. Άρα αυτό που λέτε ψηφίστηκε. Πολύ ωραία, ψηφίστηκε. Λειτουργήσε. Πήγε ένας εργάτης από αστικά κέντρα να δουλέψει στην Καλαμάτα να μαζέψει ελιές. Όχι. Δεν λειτουργήσε. Αυτό σας λέγαμε ότι αυτό που λέτε είναι σχέτος λαϊκισμός. Πάμε παρακάτω όμως. Για τα 37 δις, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Αυτό που έχετε είναι πρώτον χαλάρωση των δημοσιονομικών μέτρων λόγω του κορονοϊού. Άρα είναι πολύ περισσότερα τα διαθέσιμα από τα 37 δις. Δεύτερον, από τα 37 δισεκατομμύρια, το κομμάτι που δεν μας οδήγησε σε τέταρτο μνημόνιο, σας δίνει τη δυνατότητα τώρα να έχουμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο χαμηλότερο επιτοκίου δανεισμού της χώρας. Τα 37 δις δηλαδή, είτε έτσι είτε αλλιώς, λειτουργούν προς όφελος της χώρας. Το τρίτο στοιχείο, το Ταμείο Ανάκαμψης που λέτε, θα έρθουν τα πρώτα χρήματα με τη μορφή επιδοτήσεων το δεύτερο εξάμηνο του 2021, δηλαδή σε ένα χρόνο μέχρι τώρα. Ένα χρόνο με την κρίση να συνεχίζεται, να έχουμε μπει στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, με ένα χειμώνα πολύ δύσκολο και για τα αγροτικά προϊόντα, που ελπίζω να έχουμε λίγο χρόνο να πούμε πέντε πράγματα, και για τον τουρισμό που δεν ήρθε το καλοκαίρι και για τις επιχειρήσεις που προφανώς θα δεχτούν μεγαλύτερη πίεση. Νομίζετε ότι θα αντέξουν μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2021 να περιμένουν τα χρήματα που θα έρθουν με τη μορφή επιδοτήσεων και όχι ενισχύσεων στήριξης? Τι λέει η κοινωνία, αφού γκραζόμαστε? Ωστόσο, το τρίτο και το τέταρτο. Ο πολίτης δεν θα δει στην τσέπη του τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν θα δει στην τσέπη του, θα είναι κινητήρια δύναμη μέσα στην οικονομία. Μα όταν θα έρθουν μετά από ένα χρόνο, ποιος θα έχει μείνει να μπορέσει να επενδύσει? Έχετε κάνει υπουργός, κύριε Ραχοβίτη. Αυτό σας λέω. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι μπορούσαν να γίνουν? Δεν βλέπετε τι υπάρχει έξω? Επιτρέψτε μου. Τέτοια νοριμότητα έργων σε όλη την Ελλάδα δεν το βλέπετε? Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Ότι όταν ήμουν υπουργός, χειριστήκαμε διάφορες κρίσεις. Για το γάλα, που είχαμε μία καθοδική, τέσσερα χρόνια καθοδική πορεία του γάλακτος στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα καταφέραμε και συγκρατήσαμε την καθοδική αυτή πορεία. Δεν είχαμε την ίδια κάθοδο που είχε το εγωπρόβειο γάλα στην Ευρώπη. Γιατί στηρίξαμε και με τρόπους, με ελέγχους, με έμεσους τρόπους στην αγορά και με άμεσους τρόπους στους κτηνοτρόφους με χρηματοδότηση. Καταφέραμε και δεν είχαμε την ίδια πτώση το εγωπρόβειο γάλα στην Ευρώπη. Ένα στοιχείο όμως ακόμα για την αξιοποίηση των 37 δις είναι το ότι δεν αξιοποιήθηκαν στην υγεία. Υπηρετούν στην υγεία 5.000 εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους, όχι μόνο γιατρούς, στην υγεία λιγότεροι από το 2019. Μέσα στην κρίση είχατε τη μεγάλη ευκαιρία να στηρίξετε το δημόσιο σύστημα υγείας, να στηρίξει η κυβέρνηση με προσλήψεις, είτε με μόνιμο, είτε με οποιοδήποτε μορφή εργασία. Ας μην διαφωνήσουμε σε αυτό, που εμείς είμαστε υπέρ των μόνιμων προφανώς θέσεων εργασίας γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στις δομές πρωτοβάθμιας υγείας, αντί να κυνηγάμε τώρα να βρούμε πού σκάνε τα κρούσματα. Άλλο ένα τραγικό είναι το ότι δεν γίνονται γρήγορα τεστ. Είδαμε πώς εξαπλώνονται. Έχουμε πια στοιχεία επιδημιολογικά. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να γίνει σκανάρισμα, σκάνινγκ του πληθυσμού με τυχαία γρήγορα τεστ για να βρούμε τις πηγές. Όχι να έρθουν τα μολύσματα οι ασθενείς στη δημόσια υγεία. Αυτό το έχει λύσει η επιστήμη. Πουθενά δεν γίνονται γρήγορα. Δεν γίνεται αυτό. Σήμερα κάναμε στη Βουλή τεστ. Σήμερα το πρωί κάναμε στη Βουλή τεστ. Ωραία. Έτσι. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μετά από εδώ μπορεί να κολλήσουμε. Τι μου λέτε τώρα, τι να έχει το. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ πολύ τώρα. Λοιπόν, μην πάμε άλλο τη συζήτηση. Θα γίνει αυτά. Μην μπούμε στη διαδικασία τώρα των υγειονομικών θεμάτων, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή θέλω να θίξουμε λίγο και τα αγροτικά. Ωστόσο, κύριε Ραχοβίτη, 19,7 είναι η σημερινή διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων στη δημοσκόπηση. Φαίνεται ότι οι πολίτες ακόμα και σήμερα εμπιστεύονται την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με φόντο, επαναλαμβάνω, τη δημοσκόπηση, τη μέτρηση της κοινής γνώμης τώρα. Και δείχνουν εμπιστοσύνη και στο ζήτημα της υγείας και των εξωτερικών θεμάτων. Ίσως όχι στο μέτωπο της οικονομίας στο βαθμό που θα περίμενε η κυβέρνηση να έχει την ίδια την αποδοχή. Φαίνεται ότι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταφέρει να ανακάμψει ακόμα και στο επίπεδο της αντιπολίτευσης το βαθμό που θα ήθελε.
Μα κοιτάξτε να δείτε. Έχει περάσει η βασική κρίσιμο δύναμη. Διάστημα, εγώ θα πω, ναι, έχει περάσει. Έχει περάσει και με δυσκολίες για την κυβέρνηση, αν σωστά, το θέλετε. Διαχειριστικές δυσκολίες. Ακόμα, κοιτάξτε να δείτε, η σταδιοποίηση της αλλαγής ψήφου στον κόσμο περνάει, έχει τουλάχιστον 4 στάδια. Δεν έχουμε φτάσει στο στάδιο που οι πολίτες θα αλλάξουν ψήφο. Ένα. Το δεύτερο όμως που κρατάμε είναι ότι η συσχέτιση της ψήφου με το μέσο ενημέρωσης του πολίτη είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα στους πολίτες που ενημερώνονται από την τηλεόραση, και μιλάω για τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και διαφορετικά στους πολίτες που ενημερώνονται με άλλο τρόπο. Άρα λοιπόν, επειδή είμαστε πρώτον μακριά από τις εκλογές, δεύτερον οι δημοσκοπήσεις πιάνουν μια φωτογραφία της στιγμής, και τρίτον ο ΣΥΡΙΖΑ σαν αντιπολίτευση πράγματι χρειάζεται να διαμορφώσει και να χτίσει το αφήγημά του, το πιστικό αφήγημά του, είμαστε μόλις ένα χρόνο μετά τις εκλογές, έτσι, μετά την εκλογική ήττα, αυτά μας κάνουν να παρακολουθούμε τα ποιοτικά και όχι τα ποσοτικά στοιχεία των δημοσιογράφων. Κύριε Μαντά, ένα σύντομο σχόλιο για να πάμε και στα αγροτικά. Μια κουβέντα όμως, και επιτρέψτε μου με αυτό να κλείσω το κομμάτι αυτό, είναι για την υγεία που είπατε, κύριε Μαντά. Τα κρούσματα στους εργάτες γης στη Λακωνία ανιχνεύτηκαν τυχαία. Λόγω του προγράμματος. Λόγω του προγράμματος. Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό λέμε. Αν αυτό γινόταν τυχαία, αλλά με rapid test, με γρήγορα test στον πληθυσμό, θα είχε ανακαλυφθεί νωρίτερα. Κύριε Μαντά, αυτό σας λέω. Σύντομες απαντήσεις, παρακαλώ, για να περάσουμε στα αγροτικά. Σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι έχει μια κυβέρνηση η οποία μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι αποτελεσματική. Όποια κρίση έχουμε αντιμετωπίσει στα τους τελευταίους 14 μήνες, κατά γενική ομολογία, την έχουμε αντιμετωπίσει θετικά. Βλέπετε την κρίση του μεταναστευτικού, βλέπετε την κρίση την υγειονομική, την οικονομική κρίση την οποία έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα αντιμετώπισης, και βεβαίως χρειάζονται βελτίωση και θα γίνουν βελτιώσεις, και βεβαίως τα πολιτικά ζητήματα τα οποία τίθενται καθημερινά, τα οποία η κυβέρνηση ανταποκρίνεται και έχει το αποτέλεσμα. Αυτό βλέπει ο κόσμος. Τώρα, για να σχολιάσω και αυτό που ο κ. Αραχοβίτης, που έχει να κάνει με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δείγματος που απαντάνε στις δημοσκοπήσεις για τις τηλεοράσεις, μπορεί να είναι θέλοντας προφανώς να ρίξει ότι τα μεγάλα κανάλια και τα εθνικής εμβέλειας προφανώς στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Κοιτάξτε, κύριε Αραχοβίτη, πιθανόν αυτό είπε ξεκάθαρα. Αυτό εννοούσα. Αλλά προφανώς αυτή την άποψη ο ΣΥΡΙΖΑ την είχε και όταν ήταν στην κυβέρνηση. Γι' αυτό ήθελε να τα κλείσει και τα κανάλια αυτά και να οδηγήσει όλη αυτή την πολιτική. Με τις άδειες και όλα αυτά που ζήσαμε, βεβαίως, και όλα αυτά που ζήσαμε. Να τα νομιμοποιήσει. Όχι. Να τα κλείσει. Να πληρώσουν. Με βάση αυτά που βγήκαν και στη δημοσιότητα. Με τον κύριο Καλογρίτσα, με τα μαγαζιά, με τον κύριο Παπά. Εντάξει, καλό είναι να κοιτάμε λίγο την κοινωνία και την πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή, αν βγούμε, κύριε Ραχοβίτη. Αν δώσει για τις άδειες, θα την εισπράξετε από τα κανάλια. Αυτή τη στιγμή, αν βγούμε αύριο. Θα εισπράξετε τη δεύτερη δόση για τα κανάλια. Αν βγούμε στην κοινωνία αυτή τη στιγμή αύριο. Το μόνο, ακόμα και από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν να περιμένουν από εμάς και άλλα πράγματα να κάνουμε, και μας είναι με κριτική άποψη, καταλήγουμε ότι ευτυχώς που σε όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές η Νέα Δημοκρατία ήταν κυβέρνηση, λοιπόν, και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και οι αγρότες το λένε αυτό. Οι αγρότες. Να ξεκινήσουμε το κομμάτι των αγροτών. Οι αγρότες είναι ένας κλάδος ελληνικής οικονομίας, ο οποίος έχει πληγεί πολύ σημαντικά. Να. Και νομίζω ότι το ζούμε και εμείς εδώ. Ναι, πάμε λίγο να δούμε. Και αποζημίωση και πάμε λίγο να δούμε λίγο τη Μεσσηνία, για παράδειγμα, που μας βλέπουν και τηλεθεατές και τη Λακωνία. Πάμε να δούμε τη Μεσσηνία. Ελαιόλαδο. 126 εκατομμύρια ευρώ είναι προσέγγιση για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ενίσχυση για το ελαιόλαδο. Σωστά. Όχι. Τι όχι. Πολύ σωστά. Θα σας πω. Πάμε δεύτερο. Πατατοπαραγωγή. Ανακοινώνεται στρεμματική ενίσχυση εντός των ημερών. Που είχαμε το μεγάλο πρόβλημα. Πόσα ρεπορτάζ κάνατε, κύριε Κανελόπουλε, το κανάλι σας για τους παραγωγούς, mm-hmm. τότε που το Μάρτιο δεν είχαμε καν στο μυαλό μας ότι πιθανόν να πάρουν ενίσχυση οι άνθρωποι, και όμως προχωράμε. Τρίτον, πρώιμο καρπούζι. Ολοκληρώνει το φάκελος για ενίσχυση για το πρώιμο καρπούζι. Προχωράμε. Ακολουθεί η επιτραπέζια ελιά και ακολουθούν και τα θερμοκήπια της τριφυλίας. Και μένει σε εκκρεμότητα η αναδιάρθρωση των σίκων, η οποία είναι ένα ζητούμενο το οποίο το διαπραγματευόμαστε για να δούμε τον τρόπο που θα γίνει, και έχουμε κλείσει σχεδόν με όλα τα προϊόντα που παράγονται στη Μεσσηνία, που είναι τα πιο βασικά προϊόντα, στο κομμάτι των ενισχύσεων. Προσέξτε, στο κομμάτι των ενισχύσεων. Πότε έχει ξαναπάρει πάρα το παραγωγός ενίσχυση στη Μεσσηνία? Η τελευταία ενίσχυση στο ελαιόλαδο, και δεν μιλάμε για επιδοτήσεις, για στο ελαιόλαδο, πότε ήταν?
Ωραία. Να ακούσω τον κύριο Ραχοβίτη που είχε προφανώ ένα συγκεκριμένο υπουργείο. Και προφανώ, κλείνοντα κύριε Ραχοβίτη, γιατί τα ξέρει καλύτερα ο κύριο Ραχοβίτη από μένα αυτά, προφανώ όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο αναχέτηση τη οικονομική κρίση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από τι 5 Μαΐου σε όλα τα κράτη-μέλη για προϊόντα τα οποία παράγονται και πλήττονται λόγω του κορονοϊού, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ενισχύσουμε. Ωραία. Έτσι δεν είναι, κύριε Ραχοβίτη. Μόνο με αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθούν, να συλλεχθούν τα στοιχεία, να δουν η πορεία της αγοράς πώς έχει πάει, να δουν. Ωραία. Και εφόσον τεκμηριωθεί ότι η πτώση της τιμής και η μείωση του εισοδήματος έχει γίνει λόγω του COVID, να πάρθουν και οι κατάλληλες ενισχύσεις. Κύριε Ραχοβίτη, διαφωνείτε με τα 126 από την πλευρά. Ναι, ναι, ναι. Το πρώτο όμως είναι ότι ενισχύσεις δίνονται ακριβώς γιατί υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Άρα πρέπει να δούμε ποια είναι η ζημιά. Έτσι. Και τι δίνεται. Το σχόλιο το γενικό είναι ότι δίνονται πολύ λίγα και πολύ αργά. Και αυτό ισχύει και για την πατάτα και για τα γηπευτικά. Δείτε τις αντιδράσεις των κριτικών που έδωσε αυτό το ποσό που ανακοινώθηκε και των μεσηνίων, ότι δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής αυτά που δίνονται. Το δεύτερον, για την ελαιοκομεία, γιατί είμαστε σε ελαιοκομικές περιοχές και πρέπει να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Τα 120 εκατομμύρια, τα οποία έρχονται από το περίφημο 7.000, δηλαδή θα λείψουν από τα σχέδια βελτίωσης, είναι από το ΠΑΑ. Το 2% από το ΠΑΑ είναι 25% εθνική συμμετοχή. Αυτό, τα 122 εκατομμύρια που βγαίνουν, η πρώτη σκέψη του Υπουργείου ήταν όντως πράγματι να διατεθούν στην ελαιοποιήσιμη ελιά. Η δεύτερη σκέψη όμως ήταν ότι επειδή υπάρχουν και άλλοι κλάδοι που πλήττονται, να πάει στα 85 εκατομμύρια. Άρα θα δούμε πόσα είναι, αν είναι 122 ή 85 εκατομμύρια. Το αίτημα έχει φύγει για 122 εκατομμύρια. Δεν έχει φύγει το αίτημα για 122, ναι. Έχει φύγει για την διάθεση των ναι, και δεν τα παίρνει από τον άξονα ενίσχυσης των σχεδίων βελτίωσης. Βεβαίως τα παίρνει. Από τον άξονα των περιβαλλοντικών. Αυτά λοιπόν, σας λέω ότι είναι ο πυλώνας 2. Επιτρέψτε μου να το ξέρω. Mm-hmm. Ο δεύτερος πυλώνας έχει μέσα και τα περιβαλλοντικά που δεν θα γίνουν ποτέ και τα σχέδια βελτίωσης και τους αγροτικούς συμβούλους. Λοιπόν, και τους από τον προϋπολογισμό των περιβαλλοντικών έχουν διατεθεί τα λεφτά για την ελιά. Γιατί αν δεν γίνουν τα περιβαλλοντικά ποτέ, αυτά θα μπορούσαν να δοθούν στους επιλαχόντες των σχεδίων. Το επιτρέπει η Ευρώπη, κύριε Ραχοβίτη. Είναι οδηγία της Ευρώπης. Πάρτε αυτά τα λεφτά σας. Το επιτρέπει, αλλά τα αφαιρεί από τους επιλαχόντες των σχεδίων βελτίωσης. Σας το ξαναλέω. Αυτά τα λέω. Είναι ένα κουμπαρά. Δηλαδή, είναι ένα κουμπαρά. Κύριε Ραχοβίτη, ο πυλώνας 2. Ξεκινάμε τα χρήματα. Προσέξτε τώρα. 120 εκατομμύρια λέγαμε ήδη από τον Μάιο-Ιούνιο του 2019, όταν συζητάγαμε τον κύριο Χόγκαν για τη στήριξη της ελαιοκομείας, τότε που το ελαιόλαδο είχε 3,60. Όχι όταν το Σεπτέμβριο του 2019 το ελαιόλαδο έφτασε στα 2,10-2,20 το έξτρα παρθένο. Και πολύ πέρα από τις επιπτώσεις της πανδημίας και στις εξαγωγές και τα λοιπά. Οι επιπτώσεις λοιπόν από τη μείωση της τιμής και από τις καιρικές συνθήκες που είχαν προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια, το βιώσαμε με το λάδι, με το δάκο, πρόπερση. Και την πανδημία τώρα, είναι παραπάνω, πολύ παραπάνω από τα 120 εκατομμύρια. Ας μην κάνουμε πλειοδοσία όμως εδώ. Ναι. Ας μην κάνουμε πλειοδοσία. Πού πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση, γιατί τα ξέρετε πολύ καλά. Με ενδιαφέρει το εξής, ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις οι οποίες τίθενται για το ποσό που θα βγει για την ελαιοκομεία, θα είναι τέτοιες που ένα μεγάλο μέρος παραγωγών θα τους αφήσει απ' έξω. Μιλάμε για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Μιλάμε για το κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Αφήσει δηλαδή αρκετούς έξω. Δηλαδή, να μην έχουν κάνει ΟΣΔΕ, ας πούμε. Όχι, όχι. Και ΟΣΔΕ να έχουν κάνει και κατά κύριο επάγγελμα να έχουν κάνει. Όμως, διαφωνείτε με αυτές τις δύο προϋποθέσεις? Όχι, προφανώς, γιατί αυτές τις είχαμε θέσει εμείς. Ήταν αυτά που είχαμε προτείνει εμείς. Είναι αυτά που επιβάλλει και η Ευρώπη. Δεν είναι διαφορετικά. Ακούστε όμως. Ακούμε ότι για να είναι περισσότερα αναστρέμα. Γιατί ο κύριος Βορύδης ο ίδιος μίλησε για 145.000 δικαιούχους όλους. Βάζει κι άλλον ένα κόφτη. Βάζει ως ελάχιστη έκταση στην ελαιοκομεία τα 30 στρέμματα. Άρα οι κάτω των 30 στρεμμάτων. Θα μείνουν εκτός. Δηλαδή κτηνοτρόφοι που μπορεί να έχουν και ελιά. Καλλιεργητές άλλης καλλιέργειας που μπορεί να έχουν και ελιά. Που δεν πιάνουν τα 30 στρέμματα, θα μείνουν εκτός της ενίσχυσης. Και
να δούμε την κτηνοτροφία. Εγώ στην πρόταση δεν το έχω δει αυτό πάντως. Είναι από αυτά που μαθαίνουμε εμείς. Ναι, δεν υπάρχει όριο από το 0,30. Δεν υπάρχει μήνυμα. Θα το δείτε, κρατήστε το. Κρατήστε το. Αυτά που σας λέω είναι γιατί. Πάμε και στην κτηνοτροφία, κύριε Ραχοβίτη. Πάμε στην κτηνοτροφία. Στην κτηνοτροφία που με άστοχες δηλώσεις υπουργών της κυβέρνησης, θυμηθείτε τον κύριο Γεωργιάδη την Πέμπτη πριν τη μεγαλοβδομάδα που έλεγε ότι τη μεγαλοβδομάδα δεν θα ανοίξουν τα σφαγεία, είχαμε κατάρρευση και γι' αυτό. Και εξ αυτού του λόγου κατάρρευση τη τιμή στο εγωπρόβειο κρέας. Από τότε μέχρι τώρα έχουν περάσει πάνω από 6 μήνες. Οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν δει καμία στήριξη μέχρι τώρα. Αντίθετα βλέπουν μια γραφειοκρατική διαδικασία να συμπληρώσουν αίτηση, να μπουν σε φόρμα, να γίνουν στάσεις κτλ. Για να πάρουν 3,80 ανά κεφάλι. Όταν αντίστοιχα εμείς για να στηρίξουμε αυτό που λέγαμε την τιμή του γάλακτος, είχαμε δώσει 5 ευρώ χωρίς καμία γραφειοκρατική διαδικασία μέσα σε 20 μέρες από όταν ανακοινώθηκε. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχετε τα εργαλεία, έχετε τους πόρους, έχετε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί είναι ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα και λειτουργείτε με μια λογική βλέποντας και κάνοντας, λειτουργείτε αργά και πολύ μακριά από τις προσδοκίες της κάλυψης των εξόδων των παραγωγών. Με λίγα λόγια, γενικά. Όχι να βγάλουν. Ναι, γενικά, βάζοντας και μέσα τον αγροτικό κλάδο, εσείς βλέπετε μια δυσίωνη πραγματικότητα από εδώ και πέρα. Βάζοντας μέσα αυτό και τον αγροτικό κλάδο. Από την κοινωνία. Γιατί όπως ξέρετε, είμαι από τους ανθρώπους που μου αρέσει να μιλάω με τους πολίτες. Η κοινωνία βγάζει μια μεγάλη αγωνία. Αποτυπώνεται και στις έρευνες στην ανησυχία τους για το οικονομικό κομμάτι. Το ότι περιμένουμε ένα δύσκολο χειμώνα που το ελαιόλαδο δεν έχει μεγάλη παραγωγή και λόγω του καύσωνα του Μαΐου που δεν μπήκε σε καμία αποζημίωση και λόγω της περσινής παραγωγής και της παρενή αυτοφορίας. Αν το βάζατε. Και να βάζουμε τι. Αν ήσασταν υπουργός, τον καύσωνα του Μαΐου θα τον περνάγατε στην αποζημίωση. Αν ήμουν υπουργός, βεβαίως θα στήριζα την ελαιοκομεία και με άλλους τρόπους. Μην το μιλήσουμε με θεωρητικές τώρα. Άλλο για αυτό. Παρακαλώ, για τον καύσωνα, είπατε για τον καύσωνα που δεν μπήκε στην αποζημίωση. Μισό λεπτό, μην το μιλήσουμε σε θεωρητικό. Ξέρετε ότι δεν μπορούσε να μπει ο καύσωνα στην αποζημίωση. Ξέρετε ότι υπήρχαν περιπτώσεις που είχαμε ερτημένη παραγωγή. Αυτοί θα μπουν. Αυτοί θα μπουν. Όχι, όχι. Όποιοι ήταν σε προχωρημένη στην καρπόδεση θα μπουν. Για να κλείσουμε, παρακαλώ, κύριε Ραχοβίτη. Μου είπατε εσείς ότι είναι σαφώς μεγάλη αγωνία και ανησυχία και είναι δυσίωνη δηλαδή η πραγματικότητα της οικονομίας. Αυτό εισπράττουμε από τους πολίτες. Με χαμηλή τιμή ελαιολάδου και με μειωμένη και παραγωγή εισπράττουμε όχι μόνο από τους αγρότες, αλλά και οι οικονομίες μας είναι αγροτικές, αλλά και από τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τους αγρότες ότι πάμε σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Κύριε Μαντά, εσείς το βλέπετε αλλιώς στο ποτήρι, μισογεμάτο. Δεν το βλέπω μισογεμάτο. Εγώ βλέπω ότι μάλλον αυτό που πρέπει να γίνει είναι προφανές ότι θα πρέπει ο κλάδος των αγροτών και ειδικά τα προϊόντα μας, τα τοπικά προϊόντα μας, να στηριχτούν από όλες τις πλευρές. Αυτό είναι γενικό. Γιατί γενικότερα η κατάσταση αισιοδοξία. Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο. Προφανώς και αισιοδοξό. Προφανώς και αισιοδοξό, γιατί γνωρίζουμε. Πρόσφατα κατατέθηκε και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκε και ο προϋπολογισμός στη Βουλή για το 2021, που προβλέπει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης την επόμενη χρονιά, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αισιοδοξία για το τι θα έρθει στο μέλλον. Και το πώς μπορούμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Όμως, επιτρέψτε μου. Προβλέψτε. Παρακαλώ, και επιτρέψτε μου. Γιατί οι αριθμοί πολλές φορές δεν λένε και την αλήθεια. Ακριβώς. Θα πρέπει όμως για να μιλάμε ξεκάθαρα στους πολίτες, γιατί εκεί απευθυνόμαστε. Θα πρέπει να ξέρουν οι πολίτες. Ιδιαίτερα οι αγρότες. Και το μήνυμα του κυρίου Αραχοβίτη και ιδιαίτερα οι αγρότες μας, ότι το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα, ακόμα και να είχε τα χρήματα, αύριο το πρωί να βγει και να δώσει μια ενίσχυση στους αγρότες, ένα χι ποσό, εάν δεν πάρει σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί βρισκόμαστε σε πρόγραμμα στήριξης ως χώρα. Άρα λοιπόν, αυτές οι ενισχύσεις που συζητάμε όλες, που με τόση ευκολία ο κ. Σταραχοβίτης λέει ότι δεν φτάνουν, και εγώ λέω ότι δεν φτάνουν, προφανώς δεν φτάνουν. Αυτές οι ενισχύσεις όμως που δίνονται τώρα δίνονται γιατί, για να καλύψουμε την ζημιά που έχουν πάθει οι αγρότες λόγω του COVID. Όχι λόγω της προπέρσινης ζημιάς της ποιότητας οτιδήποτε. Το δικό σας μήνυμα προς τους πολίτες. Το δικό μου μήνυμα προς τους πολίτες είναι, κοιτάξτε, κανένα λόγο δεν μπορεί να είναι άλλο από το ότι θα πρέπει ο καθένας μας σε όλες μας τις ενέργειες τις καθημερινές, είτε έχει να κάνει αυτό στην πραγματική οικονομία, είτε έχει να κάνει σε εμάς, σε πιο ψηλό επίπεδο, θα πρέπει να σχεδιάσουμε πόσο πιο γρήγορα θα βγούμε από αυτή την κρίση την οποία βιώνουμε. Αυτή η κρίση δεν είναι κρίση όπως ήταν το 2010, συστημική. Είναι μια κρίση η οποία οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Και ο εξωγενής παράγοντας συγκεκριμένος είναι η πανδημία του κορονοϊού. Εφόσον εξαλειφθεί αυτό το ζήτημα της πανδημίας, είναι προφανές ότι την επόμενη μέρα μπορούμε να ταινίσουμε το μέλλον με καλύτερη αισιοδοξία. Κύριε Ραχοβίτη. Εγώ θέλω να κάνω μια επισήμανση ότι αυτή τη στιγμή η χώρα
βρίσκεται απομονωμένη στην εξωτερική πολιτική, βρίσκεται στριμωγμένη στο επίπεδο της υγειονομικής κρίσης, ενώ στην πρώτη φάση της πανδημίας ο κόσμος πειθάρχησε, άκουσε τους επιστήμονες, άκουσε τις οδηγίες της κυβέρνησης, αν θέλετε, πέρασε η πρώτη φάση, το πρώτο κύμα ικανοποιητικά. Βλέπουμε ότι το δεύτερο, και σήμερα είχαμε ρεκόρ κρουσμάτων, βλέπουμε ότι ο κόσμος κουράστηκε μη βλέποντας μια σαφή πολιτική, βλέποντας αντιφάσεις. Αυτή η λέξη που χαρακτηρίζει αυτή την κυβέρνηση είναι αντιφάσεις. Άλλα μέτρα και σταθμά στα αεροπλάνα, άλλα στα πλοία, άλλα στα μετρό, άλλα στις τάξεις με τους μαθητές, αντιφάσεις. Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη στρατηγική, ένας συγκεκριμένος κανόνας. Η λογική του βλέποντας και κάνοντας φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Ηρωνεύτηκε ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Μητσοτάκη, γιατί κλείνουμε τα εστιατόρια στις 12 το βράδυ. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Ξέρω, είδατε σήμερα την Ευρώπη. Θα σας πω την είδατε σήμερα την Ευρώπη. Ναι, ναι. Δηλαδή, γιατί δεν ηρωνεύεται και ο κύριο Μακρόν σήμερα που κλείνει όλη η Γαλλία στις 10 η ώρα? Ζώνη, η Αγγλία στις 10 το βράδυ. Στο χάρτη, μέχρι τις 10, επίπεδο, μέχρι τις 10 μισό, υπάρχει ο κορονοϊός, μετά τις 10 δεν υπάρχει. Μισό λεπτό. Κύριε Μαντά, πρώτο επίπεδο στις 1. Πρώτο επίπεδο κλείνουν στις 1. Δεύτερο επίπεδο κλείνουν στις 12.30. Εντάξει, εμείς είμαστε Θα έχουμε την δυνατότητα να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Είναι σαν αντίφαση και αυτό. Βήμα-βήμα σε ένα lockdown. Εγώ θέλω τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε και μετέπειτα από 6 μήνες την κατάσταση. Εγώ θέλω να κάνω μια έκκληση και προς τους πολίτες. Καλό είναι να σεβαστούμε αυτή την ώρα ό,τι προτείνει η επιστημονική κοινότητα, στην οποία θεωρώ ότι όλοι έχουμε εμπιστοσύνη, γιατί ένα lockdown ακόμα δεν το αντέχει η ελληνική οικονομία. Σας ευχαριστώ και ψήφω πάρα πολύ για την γόνιμη συζήτηση. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Καλό σας βράδυ.